Δεν ρωτάμε γιατί μπαίνουμε σήμερα με Happy Mondays, εντάξει. Χαίρεση ευτυχισμένες. Επιλογή Παπαδόπουλα είναι αυτό, έτσι. Έτσι, μπράβο. Επιλογή Παπαδόπουλα από την τεράστια σκηνή του Manchester. Α, και αυτή από εκεί. Και όταν κολατριζόμασταν, όλοι αυτοί είναι όλοι, η περίφημη σκηνή του Manchester. Και μου έλεγε κάποιο, ο Πορτοκάλου, ποιο το έλεγε. Ναι. Ή ένα μπιτλικό, δεν θυμάμαι. Ναι. Είστε όλοι αυτοί, είναι για το σκηνή του Manchester. Δες τους και πέταξε έτσι. Τεράστια σκηνή. Επιλογή Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα αδέρφια. Καλημέρα, ξαδέλφια. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είναι μια ιδιαίτερη εκδοχή της Τρόικα σήμερα. Είναι δόικα. Και με το καλό, το ίδιο θα είναι και αύριο και μεθαύριο. Δεν το λέω με το καλό επειδή θα λείπει. Με το καλό λέω να πάνε όλα καλά, έτσι. Δεν θα είναι κοντά μας ο Χρύσανθος, γιατί έχει σκληρή ειδική αποστολή σήμερα. Να πάρει ο Άρης την ισοπαλία. Στην πόλη του Θεόδωρου του Κολοκοτρώνη. Βασικά δεν γεννήθηκε εκεί πέρα. Σε ποιο χωριό γεννήθηκε ο Κολοκοτρώνης, εσύ, Χρήστο? Στην Αρκαδία, αλλά σε ένα χωριό πάνω στα ορεινά της Αρκαδίας. Έτσι, στην ορεινή Αρκαδία, αν θυμάμαι καλά, ο άνθρωπος. Θεός χωρέστον. Τεράστιος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Παναγιώτης Παπαδόπουλας, φίλος με τον μπλε αμάξι, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ψε το βράδυ από συνοπαδό του μικρός, λίγος παοκτσής. Αλλά αμέσως τον προστάτευσα εγώ και ζήτησε συγγνώμη. Ούρε. Γιατί σε πάει, σε στηρίζει. Λέει, α, δεν το διατύπωσα, λέει καλά. Άλλο ήθελα να πω, ο Γιώργος. Από τη Μαρμίτα. Α, ναι. Από τη Μαρμίτα. Τον έβαλα αμέσως, τον τοποθέτησα στην θέση του και είπε ότι έκανε λάθος διατύπωση. Θα σου πω το γιατί. Α, εντάξει, ωραία, μετά, ωραία. Λοιπόν, να πω στον Παναγιώτη τα συλληπιτήριά μου, τα θερμά. Σε ευχαριστώ. Γιατί το Σάββατο. Ή την Παρασκευή. Κάνω λάθος. Σάββατο. Γιατί το Σάββατο έφυγε η αγαπημένη του θεία εκεί στην Ξάνθη. Και το κουμπί θα το τραβήξει ο θείος μου. 56 χρόνια μαζί, καταλαβαίνεις. Ναι, το καταλαβαίνω απολύτως, νομίζω. Καλό ταξίδι στην θεία του, εκεί στα χαρτογράφητα νερά, στα οποία ταξιδεύει η γυναίκα. Και καλό κουράγιο και δύναμη στους αγαπημένους της, κυρίως στον σύντροφο της ζωής της. Και φυσικά τα συλληπιτήριά μου στον Παναγιώτη Παπαδόπουλα και στην οικογένειά του. Είμαι εγώ ο υποακουόμενος, πώς λέμε υποφαινόμενος, ο υποακουόμενος, Μάριος Ασλαμής, χαμίνη του δρόμου και της κερκίδας, γητευτής των αγριεμένων ραδιοκυμάτων. Αθεράπευτος νοσταλγός σε πολλές ευμάρειες. Λοιπόν, έχουμε Χρήστο Κιώση μαζί μας. Είναι ίσως η πρώτη φορά που τον παρουσιάζω σε δεύτερο πλάνο. Χρήστος Κιώσης, άκα DJ Κίος, θα κάνει και σήμερα τα μαγικά του στα αντέξει την κονσόλα του Λίμπρο της καρδιάς μας. Λοιπόν, θα μας πυροβολήσει ο Αντώνης, the master of όρασης, Δημητριάδης, αν δεν δώσουμε σήμερα γυαλιά ηλίου από τις επιχειρήσεις του. Χρήστο, περίμενε, παλικάρι μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στον μπράβο, πάλι, τι ωραία που τα λες. Δώσε λίγο μουσική, Χρήστη. Τι quiz έχεις ετοιμάσει? Λοιπόν, δεν βάζουμε quiz. Θα δώσουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Σε όποιον ή όποια. Σε αυτούς που θα γράφουν δίπλα. Θα κάνουν το εξής. Ναι. FM και NO. Το ονοματεπώνυμό τους. Δίπλα θα γράφουν ποια ομάδα υποστηρίζουν εκτός ΠΑΟΚ. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε βέβαια, ναι, με ποια έννοια. Λέω, ότι μπορεί να είναι ένας παοξής, ναι, και να γράψει Άρης ή να γράψει Ολυμπιακός. Οκ. Okay. Αν το κάνει αυτό, αν έχει το κουράγιο, τη δύναμη, τέτοιο πρωινό να το κάνει, οκ. Okay. Δίνουμε δηλαδή ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express νέας εσοδείας, FM και ενώνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφει στην ομάδα, όποιος γράψει ΠΑΟΚ, δεν μπαίνει στην κλήρωση. Δίκαιο, Παναγιώτη. Βγάλαμε, εντάξει, ένα τίτλο λιγότερο. Ναι, δίκαιο, δίκαιο νομίζω. Και ό,τι θες από δηλαδή, γράφεις, κατήρια τώρα. Ναι, γράφεις Απόλλων Πόντου. Ναι. Γράφεις Απόλλων Σμύρνης. Πανιώνιος. Γράφεις Καλαμάτα. Παραχαγή. Γράφεις, ναι. Μπράβο, Νέστος Χρυσούπολης. Που είναι και πρώτος στον όμιλό του και πάει για άνοδο. Μπράβο, γράφεις ΑΟ Καβάλας. Γράφεις Γουμένισσα που πήγε και πέρασε τριήμερο στη Γουμένισσα. Ρε παιδιά, στο χωριό του Κιώση. Πήγε και πέρασε τριήμερο η Βίκη Κουλιανού. Σοβαρά. Και δεν την πήρε κανείς χαμπάρι. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι πίσω από το. Στο μεσαίο να ζουν. Κάτσε, πώς το λες αυτό, δεν την πήρε κανείς χαμπάρι? Ανέβασε παντού φωτογραφίες. Ναι. Έβαλε η Εσπρέσο, έβαλε η Σταρ. Σε όλα μόνη. Στη Γουμένισσα. Ναι. Εντάξει, κάτι μαγικά μέρη. Ναι. Γεφυράκια ξύλινα. Ούρε, μυστήρια δέντρα. Βρύσες, πηγές. Καλά, βρύσες, δεν θα γίνει. Και ο Κιώσης δεν θέλει να πάει. Πού να πάει, θα πάει, λέει, Γουμένισσα. Όχι, βλακία μέρος. Και πήγε η Κουλιανή για Κουλιανού για τρίμερο, απίστευτο. Από εκεί είναι. Όχι, ρε. Τι πήγε να κάνει στη Γουμένισσα? Πήγε στη Γουμένισσα, πήγε για τρίμερο. Απίστευτο. Ναι. Γουμένισσα. Και... δεν κοροϊδεύω, δεν ειρωνεύομαι. Είπα στην παιδιά από την Αθήνα και λέει: άμα να πάω τρεις μέρες Γουμένισσα. Δεν ειρωνεύομαι. Καλά, παιδιά, είναι, τα είναι καλά αυτό. Δεν λέω, δεν κάνω πλάκα, δεν λέω ψέματα. Μπράβο. Τι, άμα εκτίθεμε. Μήπως ντράπηκε από τη Θεσσαλονίκη, μήπως δεν γνωρίζει κόσμος τώρα πλέον, ε? Θυμάσαι που σου λατσάρισε το Αχίλιο. Άρε, Κουλιανού. Η Κουλιανού. Δεν σου άρεσε ποτέ. Ποτέ.
Τσιτικίδου. Ποτέ. Πεθαίνω. Μαρινάκι, πεθαίνω. Μαρίνα, τι. Επανεκκίνηση να γίνει. Εντάξει, τι περίμενε, ρε φίλε. Καλό περίμενε. Πορτάζει με πήρε πάω. Θα βγει τα πάντα. Σιγά σιγά οι λάμπε θα τρέχουν νερό. Δεν βλέπει τι γίνεται. Ορίστε, έχουμε πρόβλημα. Πρέπει λέω. Ξεκίνα λέω κι όσοι. Για την επόμενη μία μισή ώρα μιλάτε. Λέει δεν είναι τίποτα. Μιλάτε. Είμαι σίγουρο ότι θα στείλει πρώτο ή από του πρώτου τέλο πάντων 164. Χάνεται αυτό ο τύπο. Δεν χάνεται με τίποτα. Όπω δεν χάνεται και το πρωτάθλημα. Τη λούφαξε καλά. Του ήρθε καλά τη Δευτέρα του Τσαλτίδιε. Αλλά εντάξει, τι να πει. Ναι, μπράβο ρε Κυριά. Μπράβο ρε Κυριάκο Αριανάκη, ναι. Από την Καρίτενα ο Κολοκοτρώνης, ναι. Καρίτενα. Ναι, Καρίτενα, ναι, ναι. Αυτή είναι έξω από την... Είναι ορεινή Αρκαδία η Καρίτενα, ναι. Μάλιστα. Και από ό,τι έχω ακούσει, ας πούμε, πανέμορφο μέρος. Αυτός που ο Κολοκοτρώνης με ποιον είχε πόλεμο. Ορίστε. Με ποιον είχε πόλεμο. Με όλους τους κακούς και άδικους. Mm. Και με τους Έλληνες. Το κρυφό σχολείο υπήρχε. Τώρα εσύ το πας τώρα τέτοια μέρα. Ρωτάω, ρε φίλε. Ρωτάω, λες, είναι εδώ πέρα το σπίτι που έζησε ο Χατζηδάκης στην Ξάνθη. Έτσι. Είναι το σπίτι του Καριωτάκη εκεί. Έχω είναι το τέτοιο πάει... εκεί. Το κρυφό σχολείο σε πού είναι. Κάτι ρε, που λέγανε κρυφό σχολείο. Ναι. Πήγα. Είδε, κρυφό σχολείο. Πριν 2-3 χρόνια. Λένε ότι να εκεί είναι αυτό το κρυφό σχολείο. Εκεί μέσα ήταν. Τώρα τι να πω, εντάξει το τσεκάρι. Στραβώνει τον κόσμο τώρα. Όχι, δεν το στραβώνει. Πρωί, πρωί, τώρα, το γιατί και 400 χρόνια σκλαβιά που λένε, δεν είναι σκλαβιά, ρε φίλε, με μαστίγιο. Ναι, εντάξει, μην. Υπήρχε κράτο. Αλλά τέλο πάντων, διαφορετικέ καταστάσει. Λοιπόν, αδέρφια, έλα. Περιμένουμε τα μηνύματά σα, έτσι. FM κενό, όνομα επώνυμο. Γέστε, περιμένω δίπλα γράφει. Σαφώ περιμένω, γέστε. Δίπλα γράφει την ομάδα που υποστηρίζει. Αν γράψει ΠΑΟΚ, δεν μπαίνει στην κλήρωση, τζάμπα χρεώθηκε. Δεν έχουν κουράγιο, έτσι. Δεν έχουν κουράγιο. Όλοι οι άλλοι μπαίνετε κανονικά στην κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Να γράψει όμως δίπλα ομάδα, δηλαδή Παναγιώτης Παπαδόπουλας, Καλαμάτα. Μπράβο. Χρήστος Κιώσης, κάτω βρύση Σερών, Αστραπή Δεδροποτάμου. Έτσι. Κεραυνός Κολχικού, ας πούμε. Όσοι γράψουν ΠΑΟΚ, πολύ απλά τζάμπα χρεώθηκαν, δεν μπαίνουν στην κλήρωση. Περιμένουμε τα σχόλιά σας και τις εντυπώσεις σας από όσα έγιναν το τριήμερο από την Παρασκευή που σας αφήσαμε και στον χώρο του αθλητισμού και στους άλλους χώρους, αν κάτι σας ενέπνευσε. Με πολύ αγάπη να καλημερίσω τον φίλο τον Νίκο. Ποιος είναι αυτός ο Νίκο? Ο οποίος μου μίλησε χθες στο live των Master Magnet. Α, πήγες τελικά. Ο οποίος είναι Θεσσαλονικιός, δεν ακούει καθόλου αθλητικό ραδιόφωνο. Νίκο, καλημέρα. Ό,τι μου είπες, φίλε, αδερφέ, να είσαι καλά. Πήγα, Παναγιώτη, στα σφαιρά του έφυγε. Δυστυχώς έχασα τους Memphis. Ναι. Αλλά μίλησα με τον Άλκη εκεί, τον τραγουδιστή. Άλκη, να είσαι καλά. Ήπιες τίποτα? Τα φούτερ ετοίμασε. Πήγα να με κεράσουν με το ζόρι. 2 ή 3 άτομα, λέω παιδιά, όχι. Πώς μπορεί να καταπιεί το χθεσινό τριάμβο? Τι να πιω, ρε. Μια γουλίτσα, ρε φίλε, να πάνε τα φαραμάκια κάτω που λέει. Όχι, τι να πιω, όχι. Όχι, ε. Γι' αυτό πήγαμε στο Μάγκνετ, το τσακ, το χαρά. Ξεχαστεί λίγο. Λίγο, ναι. Παίξαν απαράδεκτο, παίξαν πάρα πολύ λίγο. Ναι. Απαράδεκτο. Πόσο, 37 λεπτά όπως έκλαιγε κόσμο. Η τέτοια, η πλασίμπο. Για αμερικάνικη μπάντα, απαράδεκτο. Μία ώρα και. Κάτσε. Κόσμο. Μία ώρα και 10 λεπτά και 1/4 για αμερικάνικη μπάντα, απαράδεκτο. Αλλά είχαν 2 ωραία τισερτάκια. Κόσμο. 500 άτομα. Λίγος. Ναι. Πολύ, ναι, ναι. Το συζητήσαμε χθες με άτομα εκεί πέρα και με τον Τζο από το Ticket House. Κακή Κυριακή βασικά. Λοιπόν, κάκιστη Κυριακή. Ναι. Η χειρότερη Κυριακή για την πόλη. Η χειρότερη. Ναι. Ήξερα παιδιά που ήθελαν να πάνε, αλλά φοβόταν γιατί σου λέει πως πάρω εισιτήριο. Δεν ξέρω το μάτς που θα κυλήσει θα γίνει. Ναι. Μπορεί να μείνουμε εκεί πέρα και να πάει. Θα η ώρα. Βγουν αυτοί να παίξουν. Μπράβο. Δεν θα βγουν. Θα κυλήσουν στο πάτο μας, στο Φρασίδι, τι θα κάνουν. Ένα λάθος από τη διοργάνωση. Έπρεπε να πούνε. Ανακοινώθηκε επίσημα το live 10 και 10 βγαίνουν οι Monster Magnet. Ναι. Ότι 9 η ώρα βγαίνουν οι Memphis. Ποιος θα προλάβει. 10 παρά 20 τελειώνουν και 10 και 10 Magnet. Και τελικά ξεκίνησαν 10 και 33. Α. Ναι, αλλά αυτό πες το επίσημα 6 μέρες πριν. Γιατί ο άλλος μπορεί να σκεφτόταν να πάει και να πηγαίνει γιατί δεν εντάξει. Βγες και πες το 8-10 μέρες πριν. Γιατί ο άλλος φοβάται. Σου λέει από την Τούμπα πάνω να φύγω. Τι ώρα θα τελειώσει, πώς θα είναι οι συνθήκες, τι ώρα θα φτάσω στο principal που είναι στην άλλη άκρη της πόλης. Ναι. Ένας λόγος αυτός. Άλλος λόγος. Κυριακή δεν είναι καλή μέρα. Ειδικά ο Θεσσαλονικός Κυριακή τελείωσε. Καλά, άστο. Και προηγούμενη μέρα, 1000 και άτομα Γιουράια Χιπ. Mm. Πολλοί επέλεξαν live. Mm. Πέρα από την άλλη γενιά, είναι rock. Είναι heavy rock. Μέσα στην κρίση τώρα, πόσοι μπορούν να δώσουν παιδιά να πάνε
και στο ένα ναι. και κολλητά και στο άλλο. Και αν είσαι και πάω πλέον και γήπεδο, εντάξει. Σάββατο Κυριακή. Ναι. Αν πάει και στο γήπεδο, mm. καληνύχτα. Δηλαδή, mm. ένα που θα πήγαινε ένα παιδί θα πήγαινε και στον ΠΑΟΚ ναι. και έπρεπε να πάει και στα δύο live. Αυτό με τι συναυλίες πρέπει να τα ψάχνουν. Θα μου πει ότι αν βολεύει και τόσο κρύο. Δεν τον κρύο. Σε περιοδία. Θυμάσαι, Κράμπερι είχαν παίξει τελικό Euro. Ναι. Θα μπει τελικό Euro. Ναι, τελικό Euro είναι. Είναι Κυριακή. Είναι καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι. Λείπει πάλι κόσμο. Εκεί ήθελα να πάω. Ναι. Και χάσαμε το λόγο. Ναι, άρα είναι το τελικό. Τι να κάνεις. Γαλλία, Ιταλία. Ναι, με τρεζεκέ. Στην, ναι. στην παράταση. Αυτό. Παράταση Χρυσόγκολ. Κάτι. Χρυσόγκολ, ναι. Στην παράταση. Ναι, παράταση. Ναι. Στην παράταση, ναι. Ε. Βασικά σοφαρίζουν στο ελληνικό. Μέχρι τελευταία στιγμή το σκέφτηκα να πάω εγώ. Ναι. Να πάω Κράμπερι. Ναι. Αλλά λέω απ' την άλλη, εσύ τελικό είναι. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, να πω κανένα χορηγούλη. Γιατί μου στείλει το μήνυμα, λέει πρόσεχε. Να διαβάσουμε το 164, μην τον αδικούμε. Για να πούμε μετά. Είναι ο παδός του ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Περιμένω να βγουν σήμερα όλοι αυτοί που θα μας έσκιζαν και η ομάδα τους δεν κατέβηκε για άλλη μια φορά. Τζάμπα εισιτήριο πληρώσαμε. Περίπου. Αν ακούει ο Γέστε και η Συναυτό, ας σχολιάσουν το μήνυμα του 164. Περιμένω να βγουν σήμερα όλοι αυτοί που θα μας έσκιζαν και η ομάδα τους δεν κατέβηκε για άλλη μια φορά. Τζάμπα εισιτήριο πληρώσαμε. Επόμενο μήνυμα από 5-11, Λαμόγιο Νίκος ΠΑΟΚ και ας μην κερδίσω ποτέ. Για τα γυαλιά. Α, όλο το Λαμόγιο είναι. Αυτός είναι το Λαμόγιο Νίκος. Το θυμάσαι. Το περίπτερο. Ναι, το περίπτερο. Ναι. Πάει εκεί, με έφυξε. Είχαμε πουλήσει καμιά τριανταριά τίσερ και φούτερ τέτοιο. Τίσερ κυρίως σε ΠΑΟΚ Champions League. Που ήταν να βγει και δεν βγήκατε ποτέ, εσύ. Τα κρεμούσε το περίπτερο, ρε. Περίπτερο, δεν κατάλαβα. Του είχα κάνει παραγγελία εγώ. Α, μάλιστα. Τέλο το. Ποιο περίπτερο είχε το περίπτερο εδώ. Εδώ, κάτω. Το λαμό. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Παιδιά, να πω κάτι εγώ. Και μετά μιλάει 1,5 αιώνα που θέλει ο Παναγιώτης. Για μένα το μάτς αυτό τελείωσε στο αντίστοιχο μάτς του πρώτου γύρου. Ξεκάθαρα. Δεν υπήρχε περίπτωση το μάτς αυτό. Άντε, στη χειρότερη να πήγαινε εσύ. Στη χειρότερη. Από την Πέμπτη το είπα ότι το μάτσο το βλέπω και άνετη. Και το είπα και σε άτομα τα οποία είναι παοξίδες. Λέω και το βλέπω και άνετη επικράτηση. Και πολύ άνετη. Λοιπόν, όμως, αφού ο Ολυμπιακός είναι αυτό. Αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι μια νέα ομάδα. Παίζει ωραία μπάλα τώρα γίνεται. Mm. Και έκανε το εξής λάθος. Το είπα το Ρωσίδη, συμφωνώ απόλυτα. Μάλλον μαζί. Η παραπίση του καθρέφτη που λες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Τι, ποια είναι. Μπήκαμε ναι. όπως μπήκαμε στα μάτζα Πανιόνιου και Γιάννη. Πού πα, αγόρι μου, γλυκό. Φουλ ανοιχτά. Mm. Σε αυτό εδώ θέλει, δεν χρειάζεται να βιαστεί εσύ. Απάει το άγχος στον ΠΑΟΚ. Καλά, δεν φάνηκε. Πες full speed. Ανοιχτά, κάνει το σου του Χρυσοδουλόπουλου. Φουλ full επιθετικά. Ναι. Γίνεται η σέντρα ναι. και βλέπω όλο τον Ολυμπιακό μπροστά. Όλων. Και επιθετικά ο Ολυμπιακός για μένα παίζει καλά. Για νέα ομάδα, με στην Τούμπα με αυτό τον ΠΑΟΚ, που είναι μια ομάδα που χτίζεται 3 χρόνια. Είναι, αυτή είναι, είναι ομάδα που χτίζεται. Άλλο τα άλλα που λέμε και τα λοιπά. Είναι ομάδα που χτίζεται. Οι παίκτες ξέρουν να βρεθούν, δηλαδή πιστεύω ότι. Τα ανεβάσματα του Μάτος τα βλέπει ο Μαουρίτσιο με την πλάτη γυρισμένη. Τέλος, τέλος. Είναι σαν τον Ολυμπιακό του Κόκαλη. Ειδικά εκείνη η πενταετία, η πρώτη, ας πούμε, που βρισκόταν όλοι με ξένα μάτια. Ο Γιανακόπουλος με τον Τζόρτζεβιτς δεν ούτε καν. Μήπως για τον Ολυμπιακό ήταν παραμορφωτικός ο καθρέφτης από όλους που λέγαμε για τη Μίλαν, όπως για τον ΠΑΟ κάποιες νίκες που έλεγε στο παρελθόν. Ας τη Μίλαν. Με τη Μίλαν είναι, ναι, είναι παλικαρίσια πρόταση. Εννοώ, πρόκριση. Μετά τη Μίλαν, έχει πάρει μπρος Ολυμπιακός. Βάζει γκολ, βάζει γκολ, δημιουργεί κτλ. Είναι πολύ καλός Ολυμπιακός. Παίζει ωραία μπάλα. Ωραία μπάλα παίζει. Είναι πρόκριση απέναντι στο όνομα Μίλαν. Όχι, δεν θέλω να την τροφή στο παιχνίδι εκεί πέρα. Στην καλύτερη Μίλαν ναι. των τελευταίων δεκαετών. Ξεκάθαρα. Ναι. Μετά από εκεί πέρα παίζει παιχνίδια εύκολα ο Ολυμπιακός. Δεν παίζει κανένα μάτς που να καίει το πράγμα. Αυτά στην Ελλάδα αυτά είναι που λέμε. Αυτά είναι τα μάτς. Αυτό που λες εσύ για τον ΠΑΟΚ. Αυτά είναι. Εγώ νομίζω ότι η διαφορά είναι μεγάλη. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ναι, τα μάτς είναι περίεργα. Ναι. Και των δύο. Και των δύο, βέβαια. Και των δύο. Και των δύο. Με ποια έννοια. Ο ΠΑΟΚ είναι από τα Γιάννηνα. 4 κλάσεις πάνω. Ναι. Δεν θα με βλάκα αν πω ότι είναι μία κλάση. Ναι. Θα με βλάξει. Είναι 4. Αλλά το ποδόσφαιρο. Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Έχεις ένα σπίτι. Δεν ξέρω, μακάρι να έχεις 5. Έχεις ένα σπίτι. Παίζει αύριο μάτς φωτιά στο Καφτατζόγλιο Ηρακλής Μπαρτσελώνα. Ναι. Πρόσεξε, ο Ηρακλής αυτός, ο φετινός, ναι, ναι. Όχι ο Ηρακλής, ούτε το Ευηνίου και του Μπατάκη, ναι. ούτε τον Ραγκέλοφ και Δημητρόφ, ούτε Χατζηπανάκη και Παπαγιωάννου. Ο Ηρακλής ο σημερινός. Ναι. Με τον οποίο ο οποίος δεν μπορεί να πάρει τον Ηρόδοτο. Έχει πρόβλημα. Τέλος. Θωμά, ωρώ, κάτι έγινε μαγικά. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτός ο Ηρακλής παίζει απόψε σήμερα. 7 η ώρα Καφτατζόγλιο στάδιο με την Μπαρτσελώνα, νοκάουτ μάτς. Το θέλει η Μπαρτσελώνα. Το θέλει και ο Ηρακλής. Όχι μάτς καβαλέ. Ναι. Το θέλει.
Αν το, όποιος το πάρει, κερδίζει. Τι να πω, ρε, το διπυρωτικό. Έβαζε το σπίτι σου κόντρα στον Ηρακλή. Μιλάμε ποδόσφαιρο. Μπορεί να το πει για το οτιδήποτε, ρε Μάριο. Ναι, όχι. Ναι. Στον μπάσκετ δεν το έβαζε. Ναι, εντάξει. Ηρακλή Μπαρσελόνα. Ναι. Ο σημερινό Ηρακλή στον μπάσκετ. Ναι, βέβαια, 10 φορέ θα παίξει ο Ηρακλή Μπαρσελόνα, 8 θα κερδίσει η Μπαρσελόνα. Και στον μπάσκετ. Σε 9,5. Ναι. Μάτια μου, ναι. Το σπίτι σου στο ποδόσφαιρο. Ηρακλή Μπαρσελόνα απόψε. Εγώ το δεν το έβαζα. Όχι, έχει δίκιο. Όχι επειδή είμαι Ηρακλή. Πού θε να καταλήξει όμω με τα Γιάννη, πού θε να καταλήξει. Ότι όπου χρειαστεί να κινδυνεύσουν και οι δύο, δεν κινδυνεύσουν. Μάλιστα. Αυτό. Δηλαδή είναι απίστευτο. Βγάζουμε Ελλάδα πρωταθλητή, 9 αγωνιστικές, λέμε. Ένα μάτσο αυτό είναι με τον ΠΑΟ, με τον Ολυμπιακό, sorry. Αυτό είναι. Για αυτό να φτάσει αυτό το σημείο όμως, Μάρη, πρέπει να χτίσει κιόλα. Μα τι πρέπει να χτίσει, δηλαδή να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟ δεν είχε καμία σχέση πλέον με το παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν. Δεν εννοείται. Δηλαδή, στο 87 με τα Γιάννενα, άλλε χρονιέ θα ήταν γιώμα, γρήγορα άγχο το ποδοσφαιριστή του Νατάλου και έβλεπε πάλι μια ηρεμία στην ομάδα. Ναι. Την οποία ναι. Βλέπει, υπάρχει μια σιγουριά. Υπάρχει ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Εγώ πιστεύω έκανε μεγάλη δουλειά ο Λουτσέσκο σε αυτό το πράγμα. Πολύ μεγάλη δουλειά. Και να σου πω κάτι, πολλέ φορέ με δίνουν κατηγορού. Α, εγώ α πούμε κατηγορού στο Λεκατούρι. Θε να του κορυφαίω στο Λεκατούρι. Οκ, okay, το τελείωμά του ρε φίλε και στις δύο φορές είναι άστα να πάνε. Αλλά έκανε δουλειά. Άρα σημαίνει οι προπονητές όλο και κάτι παραπάνω ξέρουν. Φυσικά. Ας πούμε την περίπτωση του Άρντα. Φυσικά. Τέλος πάντων, πάω και ξεφύγει από άλλα πράγματα. Θα τα πω μετά το διάλειμμα. Από άλλα πράγματα για τα οποία ήταν αρρώστια για το σύλλογο. Για μένα το χθεσινό μάτς και το πρωτάθλημα κρίνεται στο μάτς του πρώτου γύρου, το αντίστοιχο, που ήταν εξάποντο. Εξάποντο το χθεσινό. Το χθεσινό ήταν τρίποντο. Εξάποντο όχι, λάθος. Όχι. Γιατί, εξάποντο ήταν το πρώτου γύρου. Το χθεσινό είναι τρίποντο. Δεν έκαιγε. Τετράποντο λες. Τετράποντο. Ήταν ρε Μάρη τώρα. Και τώρα μιλάς για πρώτο γύρο. Λες αν δεν κερδίζαμε εκεί, κερδίζει ο Ολυμπιακός, θα ήταν διαφορά στους τρεις. Ναι, αλλά και, αν δεν κελάριζα και εγώ με τον Ατρόμητο και είχα και τους δύο βαθμούς που ξεκίνησα πριν. Με δύο δοκάλυμα, Ολυμπιακούς που τους ξέρεις, μιλάτε και τους εκτιμάς. Λέει του Μάρη, εσύ, Μάρη, για το πάρουμε είναι φέτος, τρίποντο. Του Ολυμπιακού, όπως έχεις πει κατά καιρούς για τον ΠΑΟΚ, του προέκυψε αυτό το πράγμα να κυνηγήσει το πρωτάθλημα φέτος. Το ξέραν και οι ίδιοι, έτσι. Το ξέραν και οι ίδιοι. Είναι και άλλα στιγμές. Είναι και άλλα. Πάμε, γιατί είμαστε Ελλάδα. Ναι. Είναι και άλλα στη μέση. Είναι και άλλα στη μέση. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα. Ένα μήνυμα μόνο από τον Άκη, τον γιατρό από την Ιταλία. Πραγματική μεγάλη συγκίνηση. Μας ακούει ο Άκης στην Ιταλία. Ο παδός του ΠΑΟΚ, συγγνώμη. Του ΠΑΟΚ και του ΚΚΕ. Με τον Παναγιώτη δίπλα σου και έχοντας ηρεμήσει το μυαλό σου, είμαι σίγουρος ότι η ψυχούλα σου αναγνωρίζει τα χρόνια προσπάθειας, τις μοναχικές και δύσκολες στιγμές. Την αμφισβήτηση και τις σκέψεις να τα παρατήσουμε. Μόνο μία απορία. Ποια, γιατί, τι να παρατήσει. Να παρατήσει ο ΠΑΟΚ. Τι να παρατήσει, τι να πει. Όπως πέρσι, με αυτό που έγινε πέρσι, μπορούσε να παρατήσει ο άλλος. Τι να παρατήσει. Αφού φαντάζομαι αυτό. Στη βρύση μέσα μπήκε ο ΠΑΟΚ και έγινε το σκηνικό. Και ήταν η κατάρα του κάμπου. Και συνεχίζει. Επιτέλους όμως ήρθε η στιγμή. Γιώργο Λάνθιμε, ας το πάρει. Σε ευχαριστούμε για την πρώτη θέση στα βραβεία Μπάφτα. Άκη, σε λατρεύω. Σε λατρεύω. Για την ψυχούλα σου και προσπάθεια. 7 στα 12. Άντε. 7 στα 12. Τζον Κόρβας. Για τον Γιώργο Λάνθιμο, 7 στα 12 στα Μπάφτα, έτσι. Και έρχονται, έρχονται και τα Όσκαρ. Παρασκευή βράδυ, το Μακεδονικόν έδιωξε μπροστά μου πάνω από 100 ανθρώποι. Τους έδιωξε. Που θέλω να κόψουν εισιτήριο. Δεν υπήρχε ούτε σκαμνάκι. Χίλια μπράβο στον Γιώργο Λάνθιμο. Χίλια μπράβο στον κόσμο. Ήρθε η ώρα τώρα να δει, να κάνει ένα flashback, να δει τις πρώτες ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου. Αν μπορεί να τις δει. Γιατί αυτή εδώ είναι η πιο αντιλάνθιμος ταινία. Είναι καθαρά box office. Χίλια μπράβο στον κόσμο όμως. Που πήγε και με το εισιτήριμά του και έκανε τρελό sold out σε όλες τις αίθουσες. Χίλια μπράβο, ρε παιδιά. Χίλια μπράβο. Τι έκανε το Μακεδονικό, να έδιωξε κόσμο. 100 και ανθρώπους. Η Dialog δεν διώχνει. Ανθρώπους. Αν ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Βέρεια, μιλάς και διαβάζεις άπτα στα γερμανικά, είσαι επικοινωνιακός, αξιόπιστος και συνεργάσιμος, τι προσφέρει η Dialog. Α. Τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα. Ιούπι. Β. Επιπλέον προνόμια. Ιούπι. Τρίτον, πληρωμένες διακοπές. Και ποιος δεν τις θέλει. Τέταρτον, ρεπό αργίες. Και ποιος δεν τις θέλει. Μοντέρνο χώρο. Εργασίας και ευχάριστο κλίμα και 3 εβδομάδες, 21 μέρες δηλαδή, εκπαίδευση και πάνω απ' όλα πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Χρήστο, βρες κανένα, άμα θες κανένα, και κανένα monster magnet σιγά σιγά ρε φίλε, κανένα, βάλε το Unbroken Hotel Baby αν βρεις, αν το βρεις. 993 φίλε, συγγνώμη, μήπως το μήνυμά σου ήταν για αλλού. Λέω μήπως, δεν ξέρω. Το διάζουμε τώρα σε λίγο. Γιατί δεν αναφέρομαι καν αυτό το όνομα. Ναι, εδώ τώρα... είμαστε τώρα. Εδώ είμαστε Δόικα, Παναγιώτης Παδόπουλας,
φίλος με τον μπλε αμάξι, Μάριος Ασλαμής, για τους φίλους Ισλαμάς. Ο Χρύσανθος πρέπει τώρα λογικά να ταξιδεύει για Τρίπολη. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει. Λογικά να ταξιδεύει για Τρίπολη. Καλό δρόμο να έχει και καλή επιστροφή. Θα λείπει και αύριο και μεθαύριο. Η Τρίπολη έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ. Την πήγανε στην τελείως νότια Πελοπόννησο. Και το τελευταίο ειδικά μισάρο για να φτάσει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φανταζόμουν οπότε... σε πόσο δύσκολη θέση θα ήταν σήμερα. Αν δεν έχει να πει και κάτι. Ρε τι πάει. Για το ένα για το άλλο. Τσαλτίδη! Τι να πει. Επίτηδες μ' άφησε σήμερα μόνο. Δεν πειράζει, βλέπει, είμαι κύριος εγώ. Εξεπίτηδες. Όχι, σήμερα θέλω να... επιθετικός να είσαι. Είχαμε επιθετικός. Μην μου το κάνεις έτσι σήμερα. Επιθετικός, δεν πειράζει. Σήμερα μην μου το κάνεις έτσι. Είμαι απλά πολύ συγκινημένος. Σήμερα θέλω να είσαι. Δεν είμαι πολύ συγκινημένος, να... από την αλήθεια, και θα σου πω τους λόγους. Ωραία. Πάμε λίγο γκάζια και διαβάζουμε 993 και μετά ακούμε σερί. Δηλαδή σερί, άμα θέλει και μισή ώρα, τίποτα δεν είναι. Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Αν και έχω την αίσθηση ότι σήμερα θέλουν κάποιοι να είμαι εγώ ο σάκος του μπόξ εδώ πέρα. Έχω την αίσθηση αυτή, δεν ξέρω. Έτσι πιστεύω. Εννοώ ακροατές έτσι. I can watch my cell phone TV. Παιδιά, ή αύριο ή μεθαύριο θα δίνουμε προσκλήσεις για το live του Jeff Tate, έτσι. Τετάρτη βράδυ στο 8-Ball θα γίνει χαμός. Jeff Tate με την μπάντα του παίζουν ολόκληρο το Operation Might Crime. Από το οποίο ο Ζαγόρας συχνά πυκνά μεσημέρια παίζει το I don't believe in love. Και γιατί να πιστεύεις άλλο στην αγάπη. Καλημέρα Αλάνια. Λέει ο 993. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Άξιζε την νίκη. Ενάντια στην. Τώρα ρε φίλε, εντάξει. Μην το διαβάζει, εντάξει. Τώρα. Αν στείλει κάποιο για την ομάδα. Εσύ λες ότι είσαι Αριανός. Και πει ο Άρης είναι. Διαβάζεται εμένα, αλλά. Εντάξει. Δεν είναι αντιδιοντολογικός ο ραδιόφωνο αυτό. Στην αυτή την ομάδα από έναν Αριανό. Εσύ αν είσαι Αριανός, φίλε, λίγο πρόσεξε το, ε. Γιατί ρε φίλε. Πραγματικά πρόσεξε. Είδε κατάματα την αλήθεια, φίλε. Ναι, πραγματικά πρόσεξε. Τι μπορώ να πω. Αν είσαι ειδικά τώρα για να στείλει και μήνυμα, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι είσαι κάτω από 50, έτσι. Προφανώς. Δηλαδή, αν υπάρχει Αριανός, υπήρχε ψε που υποστήριζε ΠΑΟΚ. Όχι, δεν υποστήριζε, απλά. Άλλο. Δεν μπορεί να αποφύγει κάποια πράγματα, ρε Μάρη. Να... Κάποιοι, ναι, αλλά... κάποιοι μπορούν και γράφουν, κάποιοι όχι. Okay. Ούτε εγώ θα στείλω. Και συνεχίζει και λέει: Μάγκες, από Νάουσα είμαι και ο Βρέσκας λέει είναι από τα μέρη μας. Και φόλα αεχτζής. Και φόλα αεχτζής. Ναι. Φίλε, μήπως το μήνυμα ήταν για κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Λέω μήπως. Έμπειρα, στέλος, που έτσι. Σε και συνεχίζει ότι πιο σι και από Ολυμπιακό είναι. Η ΑΕΚ λέει. Η ΑΕΚ. Λέει. Εντάξει, δηλαδή. Η δαφνοστεφανωμένη ΑΕΚ και ο δικέφαλος Ολυμπιακός. Καρλ Κόξ από Νάουσα. Καλημέρα Καρλ Κόξ από Νάουσα. Φιλιά στην Νάουσα. Καινούριο φιντάνι. Να είσαι καλά, εντάξει, δηλαδή είναι. Το πιάνω. Λοιπόν, μουσική ανάσα και σχολιάζει Παναγιώτης αφού πούμε ότι δίνουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως, ό,τι επιλέξει η νικήτρια ή ο νικητής. Από τα Opticon Express πηγαίνεις σε ένα από τα τρία μαγαζά Opticon Express που υπάρχουν στην πόλη. Τέσσερα υπάρχουν. Δεν πηγαίνεις στο Μακεδονία Παλάς, δεν μετέχεις στο διαγωνισμό αυτό. Σε ένα από τα άλλα τρία, ή δυτικά New Ευκάρπια ή από τα άλλα δύο στο κέντρο. FM κενό όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις ποια ομάδα υποστηρίζεις, δεν συμμετέχουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Γιατί οι οπαδοί του ΠΑΟΚ σήμερα είναι χαρούμενοι. Το θέμα είναι να πάρουν μία χαρά οι οπαδοί των άλλων ομάδων. Το αποστέλεις στο 54526. Αγωνιστικά δεν μπορεί να πει και πάρα πολλά πράγματα, γιατί είτε έτσι είτε αλλιώ, είτε παίζει Ολυμπιακός αμυντικά. Που λέει στο πρώτο 20 λεπτό, Βίγιο και Βούρ μπροστά κτλ. Ό,τι και να γινόταν, νομίζω η καλύτερη ομάδα κέρδισε. Θα μου πει τι έχει γίνει στον πρώτο γύρο. Οκ. Okay. Αλλά οι αδυναμίες του Ολυμπιακού φαινόντουσαν πίσω. Ο ΠΑΟΚ να πάει στη στιγμή που μπορούσε να βάλει γκολ. Το πρώτο μήχρονο ήταν για 3-0. Μην το πένα έτσι, οκ. Okay. Ναι. Η τελική στο πρώτο μάτσο είναι 23-1. Ναι. Ναι. Μπορεί να βρέθηκε ο ΠΑΟΚ, όχι μπορεί. Σίγουρα βρέθηκε σε πολύ κακή μέρα. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερο τώρα. Τώρα. Ναι. Και του κάφτηκε στο 2 και 10 αυτό το γκολ. Ναι. Εντάξει, χτυπάει μπάλα στο πόδι και αυτό έχει μεταφυσικό. Στο πόδι στον του Νάτχο. Ναι. Τι να κάνουμε, Νάτχο. Έχει να μεταφυσικό. Καλά, χτυπάει και τρώει αυτό το γκολ. Ναι. Για τον γκολ αυτό μόνο, Παναγιώτη. Ναι. Ο Ζωζέσα, τι κάνει. Την είναι, λίγο τώρα, έξω. Είναι λίγο έξω. Την ρε εσύ, με αυτό με του goalkeepers είναι φαινόμενο. Μια προσπάθεια έκανε. Ναι, δεν λέω ότι κάνει τίποτα περίεργο. Κάτσε με για παρεξή, δεν λέω αυτό. Δεν δίνει καθόλου δύναμη στο άλμα του. Καθόλου δύναμη. Σαν να έχει βαρύδι προς τα πίσω. Και φέρει για μένα τεράστια ευθύνη. Στο δεύτερο γκολ φέρει και αυτός τεράστια ευθύνη. Τεράστια ευθύνη. Δηλαδή ή βγαίνεις ή δεν βγαίνεις. Πολύ δώρο γκολ.
Το δεύτερο γκολ έχει την ποιότητα του Ζαμπά που βγάζει γλυκιά κοντινή σέντρα. Ο οποίος μου φάνηκε κουρασμένος από πολύ νωρίς, δεν ξέρω. Ο Ζαμπά. Ναι. Ο Ζαμπά νομίζω ότι κάνει χθες το καλύτερο του παιχνίδι. Εγώ νομίζω μετά το. Στο δεύτερο ημίχρονο σχεδόν άφαντος. Μου φάνηκε κουρασμένος, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά. Τεράστια ευθύνη για μένα του Σά και στο δεύτερο γκολ. Στο πρώτο μικρή, αλλά έχει. Στο πρώτο μικρή, αλλά έχει. Πέρα από αυτό το παιχνίδι που του κάνει η μπάλα, έτσι, του κάθεται αυτό. Εντάξει, το μάτς είναι να το πάρει ο ΠΑΟΚ, τέλος. Μεταφυσικό. Είναι και αδύναμη η άμυνα του Ολυμπιακού, ρε Μαρία. Μα όλοι σχεδόν θα μπαίνει μέσα στα δύο, να πιάνει το σούτο εκεί πέρα, δηλαδή. Ξεκινάει και παίζει και φούλα ανοιχτά. Χωρίς καμιά βοήθεια, τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα άντεχε ακόμα και να τσουρνέψει αποτέλεσμα, ας πούμε. Ναι, καμαρά. Στο 20 λεπτό. Ξεκινάς με καμαρά. Με καμαρά. Πιο σφιχτά. Πιο σφιχτά. Εγώ νομίζω ότι κατάληξη. Δεν θα το μάθουμε ποτέ βέβαια. Είτε έμπαινε τον γκολ στο 2, είτε δεν έμπαινε, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Γιατί ο Ολυμπιακός κάθε μου θύμισε. Είναι διαφορετικό. Το μάτσα εκείνο του Πάου και ημιτελικό κυπέλου στην Τούμπα που στο έχω πει 30 φορές. Χάνει τον Πανιόνιο πρώτο μάτσο, θυμάσαι Χρήστο. Χάνει 1-0 και έρχεται το δεύτερο μάτσο εδώ πέρα. Μεσημέρι το μάτ, λιακάδα, κατάμε στην Τούμπα και ξεκινάει ο Πάου το μάτ σαν να έχασε πρώτο μάτ 4-0. Καλά, κοιτάξτε, πείτε κάτι για τον Ολυμπιακό. Γιατί πέρα από την πλάκα που κάνουμε, γενικά, εντάξει, παντοκρατορία του ρε παιδί μου, ήταν σχεδόν φαβόρη στην Τούμπα, έτσι. Αλλά και τα 23 χρόνια, όσα πρόλαβα και θυμάμαι, ρε παιδί μου, έπαιζε μπάλα. Έπαιζε, ναι. Έπαιζε μπάλα. Μπορεί σε κάποιο παιχνίδι να ήταν και άτυχο. Εντάξει, ήταν και αυτό το πράγμα τη Τούμπα. Αρχίζει μετά, ρε παιδί μου, ξέρει το παίρνω 5, 10, 12, 13, 14 χρόνια, αρχίζει μετά το σκέφτε. Λες πάω εκεί. Όπως ο Πάκ στηρίζουν πολύ. Ο Πάκ δεν έχει καλύτερη ομάδα των Απόλων για 20 χρόνια. Δεν μπορεί να στηρίζουν πολύ. Δεν καταλαβαίνουν κάτι και για τον Ολυμπιακό. Θα μπει σε μια νέα ομάδα, δεν έχουν τρίψει και οι παίκτες. Το πρώτο τέταρτο στην Τούμπα θα φας γκολ. Για ποιο συγκεκριμένο. Είναι όπως το πρώτο τέταρτο στο Άνφιλντ. Ο Πάκ με τη Λίβερπουλ είναι σε κάποια πράγματα. Σε τέτοια είναι ίδιοι. Είναι. Πήγαινε τώρα η Μπαρσελόνα. Είναι και τι ομάδα και έχει. Η Τσέλσι. Είναι και παίκτης, στον ημιτελικό. Τι προσωπικότητες έχει, δηλαδή ο Ολυμπιακός με Γκαλέτη, με Τζόλι. Καλά τώρα, ναι, εντάξει, ήταν άλλο Ολυμπιακό. Εντάξει, άλλο Ολυμπιακό έτσι. Τώρα πάνω να μου κάνω, α πούμε, το Φορτούνι. Ναι. Καλό και ο Άγιο. Ναι. Να μην σου πω ότι χάρηκε κιόλα. Χάρηκε ο Φορτούνι, σε τι. Που έγινε αλλαγή. Α, να μην σου πω ότι χάρηκε. Πρώτα απ' όλα το βλέπει, δεν τρέχει καν. Να κάνουμε την προσπάθεια, ρε παιδί μου. Χθες δεν τον κατηγορώ. Ναι. Πρώτο ημίχρονο. Καλώς, εντάξει, το πάλεψε. Εντάξει, πολύ τσίκι τσίκι, τέλος πάντων. Πάμε. Το θέμα είναι ότι η Μάρη χθες επιτέλους πήρε ο ΠΑΟΚ αυτό που άξιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ θέλω να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη για τα περσινά. Το περσινό, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, που στέρισε από τον ΠΑΟΚ τόσο δούλη σε τίτλους, αλλά μεγάλο τη δεκαετία του 70. Τον ΠΑΟΚ με τους Λίτσιους, τους Παπαχίτζιους. Τους ψυχομάνιδες κτλ. Χθες ξορκίστηκε και η κατάρα του κάμπου, η οποία κρατούσε μέχρι και πέρσι. Και πρωτίστως να ζητήσω συγγνώμη και από τους νεκρούς του ΠΑΟΚ, για τους Έξι, για τον Γκάμελ, για τον Μπελιγιάννη, για τον Κουκούλα, για όλους αυτούς. Γιατί το περσινό το παραμύθι είναι το παραμύθι του μικρού παιδιού που στην ψυχή του έχει την ομάδα. Τι γίνεται, πέρσι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ βάζει τον γκολ ο ΠΑΟΚ στο 90. Το ίδιο ακριβώς carbon goal με προτάσμα το 76. Και να ζητήσω συγγνώμη, αν ζει και δεν έχει πάει σε χαρτογράφικα μέρη όπως λέτε εσείς μορφωμένοι, στον πρώτο που τρέχει να πανηγύρισει τον goal με τον Κουερίνο. Αν ζει ο άνθρωπος, τότε 40, τώρα μπορεί να είναι 90. Είναι 90, δεν είναι. Να ζητήσω από αυτού συγγνώμη. Πέρασε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ με νύχτες. Συγγνώμη για το περσινό. Για το περσινό, γιατί ο ΠΑΟΚ έπρεπε πέρσι να πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και κάποια στιγμή κάνοντας ομάδα, δίνοντας λεφτά δεν σημαίνει ότι θα κάνεις ομάδα, δίνοντας πολλά λεφτά θα κάνεις σίγουρα. Και κάποια στιγμή θα ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου. Ήταν φυσιολογική η κατάληξη αυτή. Φυσιολογικό από ποια άποψη. Με ομάδες πυροτεχνήματα, ο ΠΑΟΚ έχουν φύγει πλέον ποδοσφαιριστές, παράγοντες και οπαδοί μπορώ να πω αποστήματα, αρρωστημένες καταστάσεις, γλυκύτατοι τερματοφύλακες, βυρονικοί ποδοσφαιριστές, πατρινοί πονηροί ποδοσφαιριστές έχουν φύγει και σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ βρίσκει τον δρόμο του. Πώς? Κάνοντας, όχι αυτοκρατορία, τουλάχιστον να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Εγώ ξέρω να πάω ξεδιαπαιτώ, ρε φίλε. Κάθε χρόνο να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Δεν πειράζει, ρε φίλε, αν δεν κάνω 10 σερί, αλλά να ξέρω ότι είμαι εκεί. Να υπάρχει μια υγεία. Ας κάνει και ο Ολυμπιακός καλύτερη ομάδα. Όπως λέει τόσα χρόνια, έτσι. Γιατί και εμείς με τα ψέματα προσπαθούσαμε τόσα χρόνια να πάρουμε κάτι. Κάποια χρόνια αξίζαμε κάτι περισσότερο. Διαχρονικά είσαι τόσο δούλη σε τίτλους, αλλά πολύ μεγάλο ασύλλογο. Απλά. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, το οποίο μας το στερήσαν πέρσι. Αυτή τη συγγνώμη εγώ θέλω να ζητήσω. Και φάνηκε χθες πεντακάθαρα ποια ήταν η καλύτερη ομάδα και πέρσι και φέτος. Τώρα, με πασαλήματα τύπου το Ρωσίδι και διάφορων ποδοσφαιριστών και μετά την νίκη επί της Μίλαν, παιχνίδια σχετικά διάφορα, με
με μικρούς αντιπάλους, μικρούς σε σχέση με τον Ολυμπιακό. 3-0 και 4-0 και να ζωγραφίζω. Αυτά τα κάνω και ο ΠΑΟΚ. Και ήρθε η μέρα που θα καίει η μπάλα και ο ΠΑΟΚ πήρε τον πρώτο τίτλο της φετινής χρονιάς. Εγώ νομίζω θα κάνουμε πολύ εύκολα τον double. Μία-δύο απορίες, άμπλο, μία απορία πρόλαβα. Ναι. Το οπαδί που κολλάει. Οπαδί του γιατί οπαδί... ο ΠΑΟΚ δεν είχε οπαδούς ρουφιάνους. Α, καλά, εντάξει, αυτό. Όλες οι ομάδες. Όλες, ναι. Σαν την κοινωνία είναι μια ομάδα. Εντάξει, ωραία. Δεν πάω με ενδιαφέρει. Δεν πάω με ενδιαφέρει. Κυρίως βέβαια ποδοσφαιριστές και παράγοντες. Και δευτερόντως οπαδοί. Ναι, καλά, τόσα χρόνια. Αυτοί ήταν που γράψαν την ιστορία όμως. Πώς αυτοί δεν είναι. Όχι όλοι. Οι οπαδοί αυτοί, πώς αυτοί δεν είναι. Όχι όλοι. Μερικοί. Όχι όλοι, μερικοί. Τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Γιατί εδώ πέρα τώρα. Άμα το ζωρίσουμε, θα σου πω ποιου ναι. Εννοεί οπαδού. Τι, δηλαδή τι, οπότε άστο. Δεν μπορώ να το ονομάσω, Μαρή. Δεν μπορώ να το ονομάσω. Τι να πω, τι να πω, Παναγιώτη Παπαδόπουλο, τι να πω. Φοβάμαι, μήπως εννοεί οπαδικού θρύλου του ΠΑΟΚ. Όχι θρύλου, δεν θα το έλεγα θρύλου. Τη πρόσφατη ιστορία τέλο πάντων. Εντάξει, τέλο, άστο. Τη πρόσφατη ιστορία. Άστο, τέλο. Παιδιά, βοηθήστε με κάποιο. Αν ξέρει ο Παναγιώτη, εννοείται το περιμένω τον Παπαδόπουλο, έτσι. Το πανό, το τεράστιο που υπήρχε στη θύρα 4. Γιατί κατέβηκε μετά στο δεύτερο μέρος που έλεγε αλίμονο σε αυτούς που θα δηλώνουν ή θα είναι. Που θα είναι εχθροί μας. Που θα είναι εχθροί μας. Αλίμονο σε αυτούς που θα είναι εχθροί μας. Πρώτον, τι ερμηνεία δίνεται, προς τα ποιους δηλαδή, σε ποιους απευθύνεται. Και δεύτερον, γιατί δεν υπήρχε στο δεύτερο μέρος. Αν γνωρίζει κάποιος, ας μας ενημερώσει. Είτε σε μεσικά, FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54526, είτε τηλεφωνικά θα ανοίξουμε γραμμές. Άμα την επιστροφή μας, ανοίγουμε γραμμές 2310-287-888. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως θα γίνει κλήρωση σε αυτό που θα δηλώνει μαζί με το όνομα τεπώνυμό του οποιαδήποτε άλλη ομάδα εκτός από ΠΑΟΚ. Θα γράφει δίπλα Λεβαδιακός, έτσι, Κισαμικός, Ηρόδοτος, έτσι, που έβαλε και γκολάρα. Και ο Ηρακλής Όρεγκο το πέναντι, παιδιά, αυτό δεν υπάρχει βέβαια άλλη κάμερα. Δεν υπάρχει άλλη κάμερα. Μία κάμερα αυτή είναι εκεί που το δείχνει. Εγώ πέναλτι αυτό, παιδιά, δεν το έδινα. Υπέρ του Ηρακλή αν έπαιζα. Sorry. Στον καημένο τον Γιαλούση. Sorry. Μόνο αν είναι καμιά τίποτα από πίσω κάμερα το δούμε κάτι πολύ κοντά και δύο. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Το πέναλτι αυτό το θεωρώ και ψηλό ντροπή. Αυτό που προσφέρει απλόχερα από ένα πάρτι 20 ατόμων έως ένα παγκόσμιο συνέδριο 3.000 ατόμων. Από μια παιδική κατασκήνωση ως μια αεροπορική εταιρεία. Η εταιρεία Κέτεργκ Διαμαντής, είναι ο Διαμαντής όπως καταλάβατε, ανταποκρίνεται με συνέπεια σε κάθε επαγγελματική πρόκληση. Δεξιός Κέτεργκ Διαμαντής. Πού είναι αυτός ο τυπάρας, στο 18ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-530-525 για να οργανώσετε την τέλεια εκδήλωση. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως επίσης ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Μαργαριτόπουλο. Τι είναι ο τύπος αυτός, Ασφάλεια Μαργαριτόπουλος. Επειδή το αυτοκίνητο σας είναι πολύτιμο, Ασφάλεια Μαργαριτόπουλος, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Πληροφορίες τώρα στο margaritopoulos.com. Τηλέφωνο δεν έχει, πώς δεν έχει. 2310-911-701. Δεύτερη ώρα εκπομπής εδώ πέρα στην Τρόικα. Μαζί Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10 μέχρι και τις 12. Ένα διωράκι, παρεΐτσα. Με Χρήστο Κιώση, Μάριο Σλαμά. Που θα είναι κοντά μας σε λίγα δευτερόλεπτα. Χρήστος Ανασταλτίδης προφανώς μας ακούει από μακριά. Γραμμές ανοιχτές 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. FM και ενώ το μήνυμα σας αποστολή στο 54-526. Περιμένει κόσμος να μιλήσει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό Παναγιώτη. Καλημέρα, φίλε. Τι γίνεται. Α, ο Κώστας. Κώστας Παοξής. Μόνος είσαι, αδελφέ μου. Πήγε ο άλλος, έχει ένα τόστ της ευτυχίας. Έχει κάτι υπνοτικά βάζει μέσα. Υπνοτική γαλοπούλα. Μαζί σου είμαστε, εντάξει, τι να πούμε. Όλα καλά πήγανε, όπως τα σχεδιάζαμε. Εγώ μηδέν είχα προβλέψει. Να μην φάμε. Ναι, να μην φάμε και βρήκα και τους δύο παίχτες βρήκα. Σόπα, έπαιξε και όλα στοίχημα, μπράβο. Δεν παίζω στοίχημα, αδελφέ μου. Αλλά τα φιλαράκια που με ρώτησαν, είχα πει Μπίσεσβαρ και Ακπομ, αλλά το πρώτο θα το βάζει ο Μάτους, νομίζω ότι θα γίνει κανένα κόρνερ. Αλλά ο Αντελίνο βγήκε εκεί, τον μπομπούνισε, βρήκε η μπάλα τώρα, ο άλλος βρήκε τώρα, πού είναι ρε να το μιλήσω. Τώρα πήγαινε πάρε το στάκι και έρχεται να βρει. Διότι ο άλλος μας βρήκε ότι βρήκε η μπάλα στον άτχο. Ο άλλος δεν πήδηξε καλά, εκείνος δεν έστριψε από εκεί που πρέπει. Ο ΠΑΟΚ πήδηξε καλά, δεν ξέρω άμα μας ακούει. Δεν ακούει, θα δείτε τώρα. Έκανε εις μήκος ένα άλμα να πούμε
Άστα να πάνε. Έλα ρε φίλε, τώρα να σου πω κάτι. Τα γκολ, ναι. Για να μπει κάποιο γκολ, κάποιο λάθος πρέπει να γίνει. Έτσι δεν είναι. Τώρα από εκεί πέρα, να είχαμε να λέγαμε. Δεν θα μπαινε εκείνο, δεν θα μπαινε... αν έκανε καλύτερο κοντρόλο ο Μαρούτσι, θα ήταν ένα 0 εκεί. Άσε τώρα, πολλά, πολλά μπορούσε να γίνουν. Και ναι, και επειδή ήμουν, εγώ είμαι στην 7, δεν του ήρθε στο βήμα να απευθείας τα σούτερνε. Αλλά όπως έτρεχε, δεν του ήρθε στο βήμα η μπάλα. Γι' αυτό έκανε κοντρόλ. Για το Μαρούτσιο λες. Ναι, το ναι, η πρώτη φάση. Ναι, η πρώτη φάση, ναι, 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 ναι. Ούτε στο 2 δεν ήταν. Του φεύγει μπάλα εκεί πέρα, ναι. Του φεύγει μπάλα κανονικά. Mm. Κανονικά τότε. Και εμείς δεν έχουμε κανένα σκοπό να κάνουμε αυτοκρατορίες. Στυλ Ολυμπιακού. Έχουμε σκοπό να παίζουμε μπάλα. Και από εκεί πέρα ό,τι προκύψει. Να σφυρίζει αυτός που σφύριζε χτες, ένας τέτοιος. Mm. Θα κάνει ένα λάθος, δύο λάθη, οκ. Okay. Και με έκανε κακή εντύπωση που δεν το σχολίασε ο Μάριος, αυτά δεν τα βλέπει. Ποιο? Όταν είναι εις βάρος του ΠΑΟΚ. Ποιο? Εντάξει, εκεί που κάνει πριν το Τωροσίδης για να ζητήσει τη δεύτερη κάρτα από το διαιτητή. Ποια φάση λες? Στο Σακόφ που τρέχει αυτός από την επισήμων, από την Τρία. Α, που κάνει το όλο το γήπεδο σπριντ, ναι. Για να πάει στο διαιτητή να ζητήσει δεύτερη κάρτα από το Σάχοφ. Διότι το σωματείο του συγκεκριμένο έτσι έμαθε να παίζει. Την πέφτασε στο διαιτητή, ήταν και δασκαλεμένος από πριν, εκεί ο Έλληνας άδεινε κάρτα. Δεύτερη. Επίσης εκεί το βουτιά του Φουρτούνη... καλά κάρτα είναι. Κάρτα είναι. Κάρτα είναι. Ποιο αλλά κάρτα είναι. Ποσός μας ενδιαφέρει. Στο... ο Σάκο πρέπει να βγει με δεύτερη είναι κάρτα, ναι. Βασικά τα σπόρια θα παίρνει ο Ολυμπιακός, έτσι. Δεν με απάντησες πριν. Σε τι... κάτσε, αυτό τώρα μπήκα. Ήμουν κάτω, τώρα μπήκα. Τώρα μπήκα. Ναι, ναι, ναι. Το Τωροσίδης γιατί κάνει τέτοιο σπριν και τέτοιο πάθος. Γιατί είναι ο αρχηγός του. Γιατί είναι Ολυμπιακός. Έτσι. Γιατί είναι Ολυμπιακός. Γι' αυτό. Ολυμπιακός είναι. Ναι. Ξέρεις γιατί γύρισε. Ξέρω ότι ήταν για τα καριωτάκια της παιδεράστου στην Τζάνκη. Κατάλαβες όπως ο Βιερίνια ήταν. Ολυμπιακός. Ορίστε. Εκεί πάνε και τους δασκαλεύουν, Μαρία. Και τους λένε να κάνουν τέτοια πράγματα και να κάνουν μπούλινγκ στους διαιτητές, στους δασκαλεμένους, ώστε να κερδίζουν εις βάρος των άλλων, όχι με ποδόσφαιρο, αλλά με τέτοιες αποφάσεις. Ναι. Και εσύ κάθεσαι τόσα χρόνια και τους στηρίζεις αυτούς. Ναι, ποιους στηρίζω, ρε φίλε. Ποιους στηρίζεις, ρε φίλε, όταν παίζεις πάω φίλε, εμένα με. Εγώ πλήρωσα τη νίκη. Τον Ολυμπιακό εγώ πλήρωσα σαν Ηρακλής τη νίκη επί του Ολυμπιακού με 2-1. Ποια νίκη. Α, δεν το ξέρεις. Εκείνο πλήρωσα εγώ. Και τη χρονιά εκείνη με καθάρισαν. Το έχω πει, εγώ το έχω πει, το έχουν πει όλοι. Εσείς είμαι ο μόνος που τους σήκωσα κεφάλι και τον νίκησα. Το μάτς είναι μαγική εικόνα, καλά, βέβαια. Κράτα μικρό καλά. Το μάτς είναι για 0-3. Ποτέ δεν έκατσες να σχολιάσεις σοβαρά το τι συμβαίνει στην ομάδα σου. Όλο λες αερολογίες και μπουρδολογίες. Δεν είπες ποτέ ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα του σωματιού του δικού σας. Το πραγματικό ποιο είναι, για πες μου λίγο, γιατί περιμένουμε κι άλλη κρίση. Δεν είναι για το ραδιόφωνο. Θέλεις να βρεθούμε να στα πω. Oh. Εσύ γιατί για τον Ηρακλή. Γιατί εγώ να μου έχω πεις... ζήσει. Περίμενε να σου πω. Γιατί έχω ζήσει 15-18 χρόνια στο ασβεστοχώρι, φίλε. Mm. Λες να μην ξέρω τι συμβαίνει στον Ηρακλή. Για πες εσύ. Μη χειρότερα. Δηλαδή όσοι μένουν ασβεστοχώρι, επειδή είναι και η ανώλευκο, ξέρουν τι συμβαίνει στον Ηρακλή. Το μισό χωριό είναι μπλε, ρε φίλε. Το ξέρω. Και παλιά ήταν όλο. Τώρα, τι παλιά ήταν όλο. Έχω... παλιά ήταν όλο. Μη σε λέω ονόματα, φίλε, άτομα που ξέρω από τον Ηρακλή. Ναι. Μη σου βρε σε πιστεύω, βρε σε πιστεύω. Από το οπαδικό κίνημα να πω. Το κατάλαβα. Και έχω ναι, πάει ρε, στο Καφτατζόγλιο άπειρες φορές να δω τον Ηρακλή. Μπράβο, σε παρακαλώ. Με τις Παναχαϊκές και με αυτά. Μη μου λες τώρα, εσύ ποτέ δεν σχολίασες σοβαρά το πρόβλημα της ομάδας σου. Και, και ξέρεις τα προβλήματα της ομάδας σου. Και άμα θες να σε βρω μια μέρα και να στα πω από κοντά, γιατί από το ραδιόφωνο δεν μπορώ να στα λέω. Ωραία. Λοιπόν, προσδοκώ στη συνάντησή μας. Προσδοκώ στη συνάντησή μας. Έλα από εδώ και κάνω και χειραψία όταν ήρθε. Τώρα ξέρεις τι θα πω, Παναγιώτη, σύντροφε. Εμείς θα τους παίρνουμε με το ποδόσφαιρο, φίλε, παίζοντας μπάλα έτσι, για να μπράβο, μας παραδέχονται. Έτσι, μπράβο. Εγώ αυτό λέω και αυτό θα γίνει. Double, μόνο double. Λοιπόν, μόνο double. Αδελφέ, συμφωνούμε σχεδόν 100% Παναγιώτη. Ωραία, κότσο. Ωραία, έγινε, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Λήθηκε η απορία, μόνο θα πάμε στις γραμμές 993. Να ξέρεις ότι είσαι ο λόγος που ακούω λίμπερο, γιατί είσαι φοβερός. Πρώτη φορά στέλνω Carl Cox. Αδερφέ, κλαίω 993, sorry, δεν κάναμε καμιά αναφορά απλά στο παλικάρι στον άνθρωπο που λες. Μήπως την πρώτη εβδομάδα τίποτα. Ζητώ συγγνώμη. Carl Cox, να είσαι καλά. Βοήθαμε λίγο με το nickname που έχεις. Κολλάω τώρα λίγο. Κάτι με Newcastle, κάτι ή καμία σχέση. Είμαι άσχετος τελείως. Βοήθα λίγο για το nickname που στέλνεις. Άρα εμάς ακούγει. Ναι. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ τα καλά σου λόγια, Carl Cox. Να είσαι καλά και φιλιά στην Άουσα. Έχουμε γράψει και εκεί ιστορία, να το ξέρεις. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Τι κάνουμε στην Άουσα. Καλημέρα.
Με σένα φύγαμε γκολ πιωμένοι, ναι. Παραπατούσες, ξερνούσες πάνω μου. Φύγαμε, ναι, καλημέρα. Που πήγαμε για δύο ώρες και φύγαμε νύχτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ανδρέας από Bronx της New York, ο παδός του Payok. Πάρ' τον αδερφό στο τηλέφωνο, ο παδός στην λυπητήρια. Παπαδόπουλε, Παοκάρα, Παπαδόπουλε, αγόρι μου. Ποια Δευτέρα θα σε εδώ, στεναχωρημένο. Ποτέ. Θα αργήσουν πολύ αυτές οι Δευτέρες. Μέχρι εδώ, 9 Δευτέρες μείνανε. 9 Δευτέρες μείνανε. Έτσι να σε ακούω, χαρούμενο. Παοκάρα πρώτη και ο Βαμπάστεν, και γκολ έβαλε. Είδες, καλά που έφυγε το ξυλάγκουρο της Βέρνης. Καλά που έφυγε και παίζει ομάδα μπαλάρα. Ο Φλωροελβετός, το μόνο που έχει μείνει να βάλει ο Πασχαλάκης γκολ. Αν δεν ήτανε τα 20 τόσα γκολ του Φλωροελβετού, θα ήσουν τώρα. Αν περίμενες από τον Άκο. Θα τρέμαμε, ναι. Μόνο Πασχαλάκης δεν έχει βάλει γκολ ακόμα. Μόνο Πασχαλάκης δεν έμεινε. Κι άμα ο Χρήστος, θα το πω, μόνο Πασχαλάκης δεν έμεινε να βάλει. Το βαγκωμένος είναι αυτός, άστο τώρα, από Τετάρτη τώρα. Συγχαρητήρια. Γεια σου, αγόρι. Στο καλό. Φιλιά στο Big Apple. Πόσο χαίρομαι που είσαι χαρούμενος, Άντριου. Φιλιά στο Big Apple. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημερίζουμε την κυρία Εύη και την καληβδομαδίζουμε, οπαδό του ΠΑΟΚ και μεγάλη μου αδυναμία. Καλημέρα. Καλημέρα. Υπερασμένη ήταν Black Monday. Αυτή τι είναι? Happy Monday. Μαύρη και άραχνη για την πόλη. Κακή μέρα για την πόλη. Happy. Πόλη. Κακή μέρα για την πόλη. Για την πόλη. Ναι. Έτσι θέλεις να λες. Happy για μας, happy όμως για αυτούς, λοιπόν, για να το πάρουμε. Για μας happy. Άκου να δεις, Ασλάμα. Εγώ δεν σε μπορώ έτσι. Δηλαδή έτσι διαλλακτικό, λογικό, να παραδέχεσαι κάποια πράγματα τα οποία δεν παραδεχόσουν μέχρι τώρα. Όπα, τι πάρα που δεν παραδέχτηκες είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι μάπα ομαδάρα. Και ότι τον λες ομαδάρα, είναι απλώς μια καλούτσικη ομάδα, τίποτε άλλο. Αγωνιστικά σήμερα. Συμπαθητικούλιδες. Αγωνιστικά σήμερα εννοείς. Με τι θα το μιλάω, ερωτικά? Όχι, λέω. Αγωνιστικά. Κάτσε, αγωνιστικά σήμερα, λοιπόν, εννοείς τώρα. Σήμερα, ναι, αγωνιστικά. Ναι, ναι, είσαι διαλλακτικός, λογικός, ναι, ήπιον τόνο. Θα το έπαιρνω πάω από την Πέμπτη και εύκολα. Επιθετικά, έχει πιο πολύ πλουραλισμό από σένα. Ναι, τρέμαμε χθες. Και δηλητηριαστείς, τώρα δεν τρέχει τέτοιο πράγμα. Έφυγε βέβαια και το Τακίμισο εκεί που παίζατε το 1-2. Είναι ακύρωση, είναι ρήψασπης. Μια ζωή, όπως γίνονται τα πράγματα, να λείπει. Εγώ όμως την Πέμπτη θα ξαναπάρω. Το σημειώνω ότι ο Τσαλτίδης είναι ρήψασπης. Ο Τσαλτίδης έκανε το βάτραχο, το χιμπατζί, το γορίλα και όλα τα, το ζωικό βασίλειο. Κουκουκουκουμουμουμου και χίλιες δυο βλακίες και τώρα έχει εξαφανιστεί. Και έτσι κάνει πάντα αποσύμπτωση. Πάντα αποσύμπτωση. Εντάξει. Μια φορά έλειψε στα χιόνια ο τέτοιος δίπλα, πέθανα. Εγώ, Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης, αμπράβο, και κοντέψετε να τον φάτε. Ναι, αλλά έλειψε όμως. Ναι, αλλά έλειψε όμως. Δεν έχει αποκλειστεί η καλαμαριά από την πόλη. Μετά από ήττα από την Παναχαϊκή έλειψε. Τι να κάνει, χιόνια. Ούτε ο Θεός το ήθελε. Είναι πραγματικά. Ξανά και το πάρω όπως έγινε και όλα και τελείωσε. Χαίρετε. Τιμιώσατε χου. Γεια σας. Στο καλό. Δεν έγινε. Το ίδιο θα γίνει και τώρα με τον Πανιόνιο. Τι τραβάτε, Ζόρι. Καλά, με τον Πανιόνιο. Ξέρεις, όπως με την Καλυθέα το 2-0. Όπως με την Καλυθέα το 2-0. Ναι, ναι. Ναι. Ομάδα που έχει τώρα πάνω, με το σχορεμένο του Σαλευρή, ναι. Καμία σχέση. Που περίμενε τα κόλ την μπάλα μία ώρα μπροστά μόνος του και το παιδί λέει βγάλε με πάρα φύγα. Έχει κάτι Τετάρτες, κάτι Πέμπτες, κάτι Δευτέρες. Δεν είμαι σε κάποιους που παίρνουν τηλέφωνο και ρουφάζουν. Εσείς περιμένετε να φύγει ο Πρίγιοβιτς και να κάνετε τον ενταφιασμό του. Έτσι, ο ΠΑΟΚ όμως βρήκε λύσεις και καλύτερες μάλιστα. Και αυτό δεν μπορείτε να το χωρίσετε. Μόνο Λουτσέσκου και Πασχαλάκη δεν σκοράρει. Πού είναι ο κύριος Ολυμπιακάκας, ο Πασκάλης, ο Παντελονάτος να βγει τώρα να πει το μπράβο. Είναι στη μεζονέτα στην Τουμπάρα, κατάλαβες. Στη μεζονέτα στην Τουμπάρα. Σε ποια σκέλια μέσα έβαλε. Ο άλλος έγραφε, έρχεται η ανάσα του Ολυμπιακού. Αυτή η ανάσα ήταν ενός ζωντανού που το βάλα μέσα στο τζαμάκι εκεί πέρα στο νεκροταφείο. Καλά θα κάνουν να πλύνουν νερό και όταν μιλάνε για τον ΠΑΟΚ να πλένουν το στόμα τους όλοι και μαζί και εσύ και κυρίως εσύ. Να κοιτάξεις την ομαδούλα σου η οποία είναι. Α, μην πω για λύπηση, να κοιτάξετε, πάρτε κανένα χ ακόμα, είναι το δεύτερο στη σειρά
και να μας αφήσετε μαζί. Είσαι τόσο άρρωστη που κάθεσαι και βλέπεις και τα ξέρεις πιο καλά από μένα. Εγώ το προηγούμενο σε το ξέχασα. Μαζί σου. Ωραία, κύριε Εύη. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Μύρισε ευτυχία από τη γραμμή μέσα, να ξέρεις. Είσαι έτσι διαλλακτική πάντα, όχι μόνο έτσι, όταν δεν σας παίρνει. Έτσι, έτσι. Είσαι... Άντε, μπράβο. Καλή σας μέρα. Κύριε Εύη, κύριε Εύη, κύριε Εύη. Μ' ακούτε. Ακούω. Τα έλεγα εγώ από την Πέμπτη, εύκολα θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, το momentum είναι με τον ΠΑΟΚ. Εγώ, αγόρι μου, δεν μιλάω από πριν. Εγώ μιλάω μετά. Μιλάω όταν έχω στα χέρια μου χειροπιαστά πράγματα. Όχι αρλούμπες. Βρε, με μείον 6, με τον αέρα του μείον 6 κατέβηκες και στο 2 και 10 σου κάθεται γκολ Ζαβό, μπαίνει μπάλα πορεία. Πείτε του κυρίου δίπλα μου και στον τέρπι στο Χαριλάου, έφαγα γκολ στο 2, αλλά το γύρισα. Κέρδισε το μάτι γιατί ήταν τυχερός. Άντε ρε φυγέτα από εδώ φτάνει. Φτάνει πια νησάφι. Ινάφι ζηνάω. Να είστε καλά. Συγγνώμη Παναγιώτη, αυτό τι είναι. Να πάμε στους επόμενους. Την έχω κάνει. Παιδιά, συγγνώμη λίγο Χρήστο. Το δίλντο τι είναι. Δίλντο. Τι είναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Γεια σου, καλημέρα, φίλε. Καλή εβδομάδα. Ποια καλή εβδομάδα, πού την είδες, φίλε, ναι. Όνομα και ομάδα, φίλε. Γιάννης Ατρόμητος, αντικειμενικός. Από Γερμανία. Που έπαιξε και μπάλα. Που έπαιξε μπάλα. Ελβετία. Ναι. Ελβετία. Από Ελβετία. Σε ποια, πόλη, αν επιτρέπετε. Χιονίζουμε, χιονίζει εδώ τώρα. Είμαι έξω από το τούρμενο. Ωραία. Ελβετία. Πάμε, Γιάννης, ακούμε, αγόρι μου. Καλή εβδομάδα. Καταρχήν να πω η κυρία Εύη λίγο πιο ήρεμα, ας πούμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται τόσο πολύ φανατισμό. Όχι, καλά κάνει, έτσι πάντα, θέλω. Πάντα συμπαρόδης, έτσι είναι. Έτσι θέλω. Εντάξει, ναι. Τα αυτάκια μας όμως, τα αυτάκια μας. Λίγο πιο ήρεμα, ας πούμε. Ναι, έχεις δίκιο. Θα χαμηλώσει λίγο. Που ακούγονται, δεν υπάρχει λόγος για τόσο μίσος, και το μαδούλα και τέτοια, ας πούμε, αυτά εντάξει. Είναι λίγο... Ναι, καλά δεν είναι. Μετά, για να σου πω κάτι, μιλάει για συγκατάβαση και συμπάθεια η ομάδα. Δεν θέλουμε συμπάθεια, δεν θέλουμε. Η ομάδα που έχει κάνει μότο και κρεμάνε απειλητικά πανό, τα οποία ακόμη περιμένω απάντηση. Αν κατέβηκε μετά από εντολή εισαγγελέα. Αλίμονο. Ναι. Σε αυτούς που, που είναι εχθροί μας. Φίλε Παναγιώτη, είπαμε Παναγιώτη. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Συγγνώμη, δηλαδή. Λες ότι δεν θέλει συμπάθειες. Εγώ είμαι ατρόμητος, έτσι. Αλλά εγώ είμαι ποδοσφαιρόφιλος και τι σημαίνει αυτό. Επειδή ο πατέρας μου τύχαινε να παίξει και αυτός ποδόσφαιρο, με έμαθε να ακολουθώ τις ομάδες που παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ παλιότερα έχω παρακολουθήσει τη μεγάλη ομάδα του Ιωνικού. Με τον Κμόχ, τον Μπρούστερ και τον Φρούσο μπροστά. Α, ναι, με τον Γκρέκ, τον Σκοτσέζο, τον περήφανο, ναι. Είχε στα 90's, ε. Αυτό, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι επειδή έμενα ένα διάστημα στον Πειραιά, ας πούμε, αντί να πάω προς το Καραϊσκάκι, πήγαινα προς την Νίκαια. Εκείνες τις χρονιές, μάλλον λίγα χρόνια πιο πριν, αν θυμάμαι 3-4 χρόνια πιο πριν, ο πατέρας μου ήμουν πολύ πιτυρικάς και με έπαιρνε και με πήγαινε στην ΑΕΚ του Μπάγεβιτς. Ναι. Να δω αυτή την τεράστια ομάδα. Αργότερα λοιπόν ήρθε ο Κόκαλης στον Ολυμπιακό, ήρθε ο Μπάγεβιτς, ο Τζιοβάνι, πηγαίναμε και βλέπαμε τον Ολυμπιακό. Γιατί το θεωρείς τόσο κακό αυτό, δηλαδή να πηγαίνει ένας άνθρωπος? Μάλλον πολλοί είμαστε. Δεν είπα αυτό, Παναγιώτης. Δεν είπα αυτό. Παναγιώτης. Δεν είπα αυτό. Εγώ δεν απαιτώ συμπάθεια από τον Αργιανό ή τον Ερακλήδη. Ίσα-ίσα είναι υγιές να μην θέλει ο... Εγώ έχω συμπάθεια στον ΠΑΟΚ γιατί παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο από την αρχή της χρονιάς και από πέρυσι μάλλον καλύτερα. Ναι. Εσύ μιλάς καθαρά σαν φίλαθλος. Εγώ λέω από τον οπαδό, δεν απαιτώ να έχει την συμπαθή ή να θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Όλοι μόνο. Να σε ρωτήσω κάτι, ποιος είναι πιο ευτυχισμένος, λες, ο οπαδός ή ο φίλαθλος? Ποια είναι η δικιά σου γνώμη? Ο οπαδός, φίλε. Ο φίλαθλος προφανώς. Ο οπαδός είναι πιο ευτυχισμένος. Έτσι νομίζω. Αυτό δεν το περίμενα ποτέ να το ακούσω. Τέλος πάντων. Διαχρονικά εννοεί Παναγιώτη. Λέει, όχι, αυτός που είναι φύλαθλος ναι, απολαμβάνει το όδος. Είναι απόλαυση. Άλλο η απόλαυση, άλλο η απόλαυση του φύλαθλου. Άλλο η απόλαυση που έχει σαν φύλαθλος και άλλο η. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου, τα συναισθήματα που σου δίνει όταν είσαι οπαδός. Όταν είσαι φύλαθλος, είτε κερδίζει μια ομάδα είτε χάνει, εσύ απλά ευχαριστιέσαι. Είναι δηλαδή... Μπορούμε να κρατάμε τα συναισθήματά μας πάρα πολύ ωραία τα καλοκαίρια όταν παίζει η εθνική ομάδα, ας πούμε, να την παρακολουθούμε, που είμαστε όλοι Έλληνες και να γουστάρουμε. Ξέρεις, σου λέει, γιατί αντί να είσαι ερωτευμένος με μια γυναίκα, να μείνεις με όλες. Καλύτερα να αγαπάω μια γυναίκα παρά να είμαι ερωτευμένος με πολλές. Ωραία, να σε ρωτήσω τώρα κάτι εγώ πολύ απλό. Άρα με αυτή τη λογική. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι, είσαι παντρεμένος? Είσαι παντρεμένος? Σχεδόν, ναι. Θα μπορούσε να μην παντρευτείς. Είσαι ένας οπαδός του έρωτα. Γιατί έγινες οπαδός και δεν έμεινες φίλαθλος του έρωτα?
Τώρα να σου πω, θα κάνουμε ανάλυση. Η ανάλυση θέλουμε να κάνουμε. Ναι, ερωτική. Στο πάω εκεί που θέλω, καταλάβεις. Λοιπόν, ναι, ναι, εντάξει, ωραία, ωραία τρίπλα. Αλλά εγώ θέλω να σου πω το εξής. Ότι ας πούμε, εγώ προσωπικά και πολλοί φίλοι μου και Ολυμπιακοί, και που, εγώ για να καταλάβεις ότι κάποιο διάστημα επί Βαλβέρδε είχα πάρει διαρκεία στον Ολυμπιακό, γιατί έπαιζε φοβερή μπάλα, έτσι. Έχω δει παιχνίδι, ας πούμε, με Μπενφίκα και με Χέρτα να ρίχνει πεντάρες στο Europa League, αν θυμάστε, με τον Βαλβέρδε, έτσι. Με Πάντελιτς, με Ιμπαγάσα, με πολύ πολύ καλή ομάδα. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό είναι τα γούστα του καθενός. Απλώς, επειδή ακούνε και μικροί οι ακροατές, φαντάζομαι, ότι πολλοί θα ήθελαν να ακολουθήσουν αρκετοί, ειδικά αυτοί που ασχολούνται και με το ποδόσφαιρο, όχι τα οπαδικά τόσο πολύ και τέτοια, γιατί είδατε που έχει φτάσει η θύρα 7, ας πούμε. Εμένα οι φίλοι μου έχουν αποχωρήσει από τη θύρα 7 και από διάφορες θύρες. Από τη μέρα που ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι εγώ κατεβαίνω στο συμβούλιο, Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, και ψηφίζεται το Μόραλι. Ξέρετε πόσοι αντέδρασαν από αυτό. Και πόσοι περίμεναν η θύρα 7 να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει: Πρόεδρε, εδώ είναι Ολυμπιακός, αγόρι μου. Αν θες να πας στις εκλογές, θα πας μόνος σου. Δεν θα μπερδεύεις την ομάδα με τις εκλογές. Δεν θα διαφημίζεις ούτε εσένα ούτε το μόραλι στις εφημερίδες του Ολυμπιακού. Εγώ αυτό περίμενα από τη θύρα 7, γιατί δεν είναι ανεξάρτητη, βέβαια, θα μου πείτε. Γι' αυτό έχει γίνει αυτό. Γιατί ποια θύρα είναι ανεξάρτητη? Ναι, δυστυχώς. Ποια θύρα είναι ανεξάρτητη? Ναι. Εσένα σ' αρέσει αυτό, ρε Μάρη, δηλαδή να με... για ποιο λόγο εγώ, ας πούμε, πληρώνω το εισιτήριό μου να μην έχω τη γνώμη μου? Του Ηρακλή είναι ανεξάρτητη. Τι θα κάνω και ποιον θα... Αυτό είναι και εμένα. Του Ηρακλή είναι ανεξάρτητη. Εντάξει. Εσείς είστε μια ειδική κατηγορία. Ναι, στα μεγάλα κλαμπ. Όταν ναι. έχω έρθει πάνω, μπράβο. Μπράβο. Σας έχω συναντηθεί, να ξέρεις, και έχω βρει και φίλους εκεί που. Ναι. Γιατί έχετε μια πολύ ευρία γκάμα. Εγώ είμαι, για όποιον καταλαβαίνει, είμαι αναρχικός. Ναι. Με την έννοια την κανονική, βέβαια, έτσι. Ναι. Εννοώ ότι βοηθάμε τους ανθρώπους μας, είμαστε αλληλέγγυοι, έχουμε πάει πολλές φορές σε συναυλίες, σε φυλακές, σε τέτοια πράγματα κάνουμε. Α, πριν κλείσεις, θα σου κάνω μια ερώτηση. Πριν κλείσεις. Ναι. Ναι, ναι, πάμε, πάμε, ολοκλήρωσε! Έχεις πήγες πολύ ωραίο ήρμο. πάμε, και μετά σου ρωτάει πάνω, γιατί πάμε. Θέλω ειλικρινά, δηλαδή, να παρακαλέσω αυτά τα παιδιά να μην βλέπουν τόσο πολύ οπαδικά τα πράγματα και να βλέπουν καθαρά ποδοσφαιρικά. Δηλαδή, εσύ, Μάρια, είσαι και φίλος του θεάτρου, νομίζω, και του κινηματογράφου, έτσι. Εννοείται. Εκεί είμαι οπαδός είμαι εκεί. Ναι. Οπαδός, ωραία. Ναι. Πας και βλέπεις ένα έργο που δεν σε αρέσει. Ναι. Πιστεύεις ότι θα ξαναπάς να δεις ένα έργο, ας πούμε, του ίδιου σκηνοθέτη ή του ίδιου τέτοιου? Δηλαδή, μπορεί, αν διαβάσω ότι είναι πλέον στα χωράφια μου, ανάλογα. Μπορεί, εσύ, εντάξει. Ναι, αλλά δεν νομίζω να τον υποστηρίξεις μέχρι ναι. πόσο. Δηλαδή. Καταλαβαίνω τι θα πεις, καταλαβαίνω, ναι. ναι. Αλλά εκεί είμαι πολύ φανατικός, να ξέρεις. Είμαι πολύ φανατικός. Δηλαδή, είμαι δηλωμένος εχθρός του Μίκη Θεοδωράκη. Είμαι δηλωμένος εχθρός Θεός Χορέστων, του Θόδωρο Αγγελόπουλου. Ναι, να σας ρωτήσω κάτι. Πολύ απλό, έτσι. Τα δύο τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει 10 προπονητές και ναι. περίπου 85 παίχτες. Ναι. Ποιος νοήμων ποδοσφαιρόφιλος άνθρωπος που γνωρίζει έστω τα σχετικά, εγώ γνωρίζω λίγα περισσότερα από ποδοσφαιρό, ναι. μπορεί να καταλάβει ότι μπορεί να φτιάξει μια ομάδα? Δεν γίνεται με τίποτα, ναι, εννοείται, ναι, μαζί σου. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή αυτό είναι επειδή είναι Ελλάδα, είναι αυτό, ρε, εσύ, και είναι 2-3 μεγάλα κλαμπ που εκεί μοιράζεται η πίτα. Εκεί όμως μπαίνει ο παδός μέσα και λέει: Δεν θέλω να πάρω πάκο το πρωτάθλημα. Κατάλαβε τι γίνεται. Mm. Πάει, καταλήγουμε στο ίδιο. Ωραία, θα σου κάνω την ερώτηση και την επόμενη φορά που θα βγει, προφανώς ή αύριο μεθαύριο. Δεν θέλω να απαντήσει τώρα, να το σκεφτεί και να μου απαντήσει αύριο. Ποια είναι η άποψή σου για αυτά που γίνεται στη Βενεζουέλα? Αν μπορείς να μου απαντήσεις αύριο. Στην Βενεζουέλα. Ναι, ναι, ναι. Αύριο, ναι. Γιάννη, αύριο. Ναι, θα διαβάσω, γιατί με πιάνεις λίγο αδιάβαστο. Ναι. Το μόνο που ξέρω να ξέρεις είναι ότι αυτός ο κύριος εκεί που ήταν πρωθυπουργός έχει βγει με εκλογές. Mm. Αυτό το γνωρίζω σίγουρα. Μάλιστα. Ναι. Κάτι σημαίνει αυτό. Ο κόσμος τον επέλεξε. Ο Γκουαϊδό, όχι. Ωραία. Όχι, αυτός τον βάλανε τσόντα οι Αμερικάνοι. Ναι. Τον άλλο λες, κατάλαβε, τον τέτοιο ρε εσύ. Τα ίδια κάνουν, τον Μαδούρο. Μαδούρο, μάλιστα. Που έπεσε στον πάγο. Αυτό ήθελα να ακούσω. Βγήκε δημοκρατικά και ο άλλος κύριος βγήκε τσόντα των Αμερικάνων. Έγινε Γιάννη, έγινε παλικάρι μου. Κλείσε, περιμένουν άλλοι δύο, θα μας φάει η βολή της. Καλημέρα. Επόμενος, καλημέρα. Φιλιά στον Τούν. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Καλημέρες από Στουτγκάρδη, Μπίλης από Γουρουνία. Μπίλης από Γερμανία, ο παδός του ΠΑΟΚ. Γουρουνία. Γουρουνία, συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, ο παδός του ΠΑΟΚ. Περίμενε 20 λεπτά υπομονετικά στην γραμμή για να σας πω ότι ξέρεις πόσο σας αγαπάω, Μάρη. Τώρα έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Σας άκουγα και από το κάτω από τη Βικτόρια. Ναι, παλικά, μια δεκαετία ήδη. Ναι, ψυχή μου. Σας αγκαλιάσω μόλις έρθω στην Ελλάδα, αλλά εσύ, Μάρη, θα κυνηγηθείς ξυπόλυτος σε χωράφια με γαϊδουράγκαφα ως το θάνατο. Ναι, λοιπόν, γιατί... Αν χθες τον γκολ στο τρίτο λεπτό, ναι. το έβαζε ο τεράστιος Μαρσιάλ δήθεν σε ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, ναι. δεν θα μας ένοιαζε η κόντρα. Λοιπόν, για να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Έρχεται η σειρά του την Κυριακή. Θα σου πω, γιατί εδώ είναι Ελλάδα, η έδρα παίζει ρόλο και είσαι στο συν 6. Έχει διαφορά.
Εντάξει, και το momentum είναι με σένα. Σου κάθεται και αυτό εδώ πέρα. Στο 2 και 10 χτυπάει μπάλα στο ποδάρι και παίρνει μισή και θα έπαιρνε με κάποιο τρόπο ρε Μάρη. Και αυτό με το momentum μην το λες. Γιατί ο Ολυμπιακός με 10 νίκες σε 12 παιχνίδια έχει τελευταία. Εντάξει, οκ. Το momentum, το momentum. Το momentum. Ο Πάοκ έχει 2 χρόνια τώρα το momentum αυτό. Το momentum είναι το Πάοκ. Το έχει 2 χρόνια. 1,5 χρόνο το έχει αυτό το momentum. Συνέχισε. Συνεχίζω με τα momentum. Εγώ το είδα το φάουλ του Σαχόφ. Είδα επίσης ότι μαζεύει το πόδι τελευταία στιγμή και ο διαιτητής το βλέπει. Επίσης όμως είδα και μια αγωνιά του Γκιγέρμε που έπρεπε να φάει δεύτερη κόκκινη πολύ πιο πριν. Στο 40. Εντάξει, τώρα άμα διελύσουμε τον κόνοπα έτσι, τέλος πάντων. Δεν το έδωσε, δεν το έδωσε, αλλά καλά έκανε. Εσύ το ξεκίνησες. Εγώ έχω ένα άλλο, αν βλέπεις μπάλα... Δεν άκουσα τίποτα, δεν άκουσα για αυτή την τεράστια γαζέλα. Στο Τζούμπα Ακβομ, που αν αυτό το... αν έκλεβε την μπάλα ο τεράστιος Ράσφορντ, ξέρω εγώ, έτσι, πες τα. Και έφευγε εκεί και έκανε τέτοιο πλασέ, θα μιλούσαμε για το πλασέ του αιώνα. Απλά τώρα ο άλλος φοράει ασπρόμαυρα, που δεν μπορεί να το ξεστομίσει, κατάλαβες τι γίνεται. Πάω, σε εκτιμάω, αλλά σήμερα έπρεπε να σταχώσω. Ωραίος, σε παραδέχομαι, Μπιλί, ωραίο. Ειλικρινά σε μιλάω, ξέρεις πως αγαπάω, αλλά φίλε, αν μιλάμε για τον Λουτσέσκο και τι είναι γραφικός και τι είναι το ένα και το άλλο, εσύ ρε παιδί μου είσαι ο Μάριος και για σένα στο Ασλαμιστάν την καλύτερη μπάλα την παίζει ο Γαύρος, τελείως. Σε λατρεύω, σε λατρεύω. Μπίλι, μόνο αυτό για να κλείσουμε. Έχεις καμία σχέση με τον Μπίλι Σπαλάς τις εκδηλώσεις για τις δεξιώσεις απέναντι στην κορταφία? Άντε ρε, χτύπα ξύλο. Όχι. Όχι, ρωτάτε, δεν κάνω πλάκα. Μπίλι, Μπίλι, Μπίλι. Ό,τι έγινε με τη Λιβύη με τον Καντάφη που περνούσε μια χαρά και δεν το ξέραν και τώρα που έφυγε. Γιατί τα βοθροκάναλα, όπως λέει ο Πολάκης, άλλα δείχνουν, κατάλαβες τι γίνεται, ότι πεινάει ο κόσμος, αλλά εγώ βλέπω σε κεντρώσεις που έχει ο κόσμος. Ωραία, έγινε Μπίλι, να είσαι καλά αγόρι μου. Επόμενη τελευταία γραμμή για τον Ισάρο, τελευταία για τον Ισάρο, μην καλείτε. Μετά. Χορηγούλη. Καλημέρα. Εμείς είμαστε οπαδοί του σεξ, του σκληρού. Με σκηνοθέτη το Λουτσέσκο και πρωταγωνιστές τους παίχτες και όχι του έρωτα. Πού είναι ρε η Μπουμπουλίνα που είχε για την άλωση της Τριπολιτσάς? Και θα λείψει και αύριο και μεθαύριο, μιλάμε για αλητία, κυνήγησε. Εγώ νομίζω πέντε ημέρες πάει. Κάθε φορά που μιλάω με κόβει, τώρα θα μιλήσω χωρίς να με κόψει. Πάμε. Επειδή μας έχει ζαλίσει ότι αυτός έχει 3 πρωταθλήματα και ότι δεν έγινε τίποτα τώρα που θα το πάρω και θα του στάσω. Η διαφορά μας, κύριε Διευθυντά Προσωπικού, είναι ότι εγώ θα το ζήσω. Θα είμαι εκεί πέρα μέσα και θα το ζήσω. Θα το ξαναζήσεις. Θα το ξαναζήσω, πες το και έτσι. Θα είμαι εκεί και θα το χαρώ, όπως χάρηκα και χθες. Ενώ αυτός δύσκολα. Μακάρι να φτάσει 65 χρονών, να κάνει εκπομπή... Και εγώ να είμαι εδώ και να του λέω τι έγινε ρε, κάθε χρόνο θα τον παίρνω, πάλι πάει πουλάκι το πρωτάθλημα. Αυτά είχα να πω. Λοιπόν, επειδή το ραντεβού στο ποδόσφαιρο κλείστηκε με το πρωτάθλημα, την Τετάρτη πρέπει και η ομάδα στο μπάσκετ να κλείσει το ραντεβού στο κύπελο. Αμάν, αμάν, πρώτος επιτελικός, ε. Πού είναι κάτω? Όχι, έναν πρώτα, έχουμε ρε, όχι πρώτος, δεν υπάρχει δεύτερος. Α, ένα αυτό είναι. Α, το ένα παιχνίδι. Με το ευρωπαϊκό μπερδεύτηκα, με το ΠΑΟΚ, ναι. Όχι ρε, ας αυτούς τους έχουμε ρε, δεν μιλάμε τώρα για το Champions League. Ποιο Champions League, ποια εκ των 5 εκατομμυρίων. Εδώ με 500 χιλιάρικα τους πάρουμε τα κεφάλια αυτούς. Αγωνιστικά. Εννοείται. Έτσι. Πάντα. Αυτά είχα να πω, χάρηκα που με ακούσατε, παιδιά. Γεια σας. Σε λατρεύουμε. Σε λατρεύουμε. Να σε καλά. Ψητοπολείο μπες στο ψητό. Λαχταριστά μπέργκερς, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρητες επιλογές ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς. Μεγάλο Εξάνδρου 16 Σταυρούπολη, πίσω από τη Μόνη Λαζαριστών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 60 22 20. Μπορούμε να το βρούμε το μπες στο ψητό και στο Facebook, όπως επίσης και στο Instagram. Λοιπόν, αδέρφια, θα πάμε σε διάλειμμα. Είναι το τελευταίο break για σήμερα. Άμα τη επιστροφή μας, ανοίγουμε γραμμές 2310-287-888. Και μην ξεχνάς, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσου από το Κρονοσφαίρες, αρκεί να μείνει σε ΠΑΟΚ. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφει την ομάδα που υποστηρίζει, θα αποστέλνει στο 54526. Όχι για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, για τους οπαδούς όλων των υπολείπων ομάδων του πλανήτη Γη. 3, 2, 1. Μαζευτήκανε τις διαφημίσεις. Εδώ πέρα είναι ο κόσμος. Το βλέπω εγώ. Και ο Γιαννάκης και ο Τάκης και η Ρούλα. Ο Γιάννης και ο Θολομοφύλακος και ο Τακινάρη. Τα δύο αναφέρονται σε σένα, το ένα σε μένα. Προς εσένα και προς εμένα. Λοιπόν, μην ξεχνάς, τρέχει διαγωνισμός. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express, αρκεί να μείνει σε ΠΑΟΚ. Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο οπωσδήποτε.
δίπλα γράφεις την ομάδα που υποστηρίζεις, όχι ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54526. Γιατί πολύ απλά οι ΠΑΟΚτσίδες πλέουν σε πελάγι ευτυχίας. Ένα γυαλάκι τουλάχιστον, ας τα πάρει ο παδός κάποιας άλλης ομάδας. Πάμε μηνυματάκια. Γιάννης, ο παδός του Ολυμπιακού. Χαλάρωσε ΠΑΠ. Το τρίτο πρωτάθλημα διεκδικής. Όταν ο Θρύλος πήρε το τρίτο πρωτάθλημα, ήταν Παρθένα η Ελισάβετ. Βασίλισσα εννοεί. Δεν το κατάλαβα. Κάτσε όταν. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το τρίτο πρωτάθλημα, ήταν Παρθένα η Βασίλισσα Ελισάβετ. Αγελάς, θα αρέσουν αυτά, ε! Πώς, Γιάννης, ο παδός του Ολυμπιακού. Ναι. Γεια σου, Γιάννη Πεκτούρα, τεράστιο. Κίστον τον Αιθίωπα κομπλεξικό. Διάβασε, δεν το διαβάζουμε, ρε φίλε. Πάλι τα βαρύδια, για τα βαρύδια λέει, ο Τακινάρντι. Ποια βαρύδια, ανέφερε τίποτα για βαρύδια, εσύ. Για τα βαρύδια. Ναι. Για μήπως για το. Να ανέβασα εγώ βαρύδια. Μήπως για τον Ζωσέ Σά. Που πάει προς τα πίσω σαν να έχει βαρύδιο, δεν δίνει καθόλου είπες, άλμα. Βαρύδιο. Εκεί μόνο αν το είπα, δεν ξέρω. Ναι, αυτό είναι φίλε τεχνικό. Θαλαμοφύλακας. Όταν λες ότι παίζει την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα, τότε δεν μπορείς να μπεις και να παίξεις φιχτά. Πρέπει να το αποδείξεις. Δημιούργησαν μόνοι τους μετά τα φιλικά με Τρίπολες, Γιάννενα, Πανιόνιους μια ψευδέστηση που δεν μπόρεσαν να υποστηρίξουν με οικοδόμους, πεφτούνιδες, σισέδες και τρία λίγα ήταν. Καλά ρε φίλε, το momentum τώρα είναι. Momentum. Το momentum τώρα είναι με σένα, θαλαμοφύλακα. Περίμενε. Μια χαρά. Και πήγε με φουλ επίθεση. Δεν είναι υποχρεωμένος να παίξει φουλ επίθεση. Τι σχέση έχει. Η Chelsea δεν παίζει επίθεση. Φουλ. Πήγε χθες, έφαγε τα 6. Και λίγα ήταν. Για 8 ήταν το μάτς, για 9. Να γραφτεί η ιστορία. Οι γραμμές ανοιχτές. 23-10-287-38. Περιμένουν 4. Φοβάμαι ότι ο χρόνος δεν θα μας φτάσει. Πάμε. Να είστε περιεκτικοί σύντομοι με ρυθμό. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Πάμε. Όνομα και ομάδα. Γιώργος. Ναι, Γιώργο. ΠΑΟΚ πρώην από Ξάνθη νυν Ρόδο. Έχει πολύ καιρό να βγει. Ναι. Πάμε, Γιώργο. Έχω πολύ καιρό να βγω. Επειδή την τελευταία φορά μου είχατε κόψει να ζητήσω συγγνώμη γιατί είχα παραφερθεί. Ναι. Έτσι. Βέβαια μου είχατε δώσει πάσα τέτοια για να πω κάτι τόσο εσχρό. Προφανώς. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι τόσα χρόνια λες ασλαμά για το μίσος που βγάζουν οι παοξίδες και δεν μπορώ να το καταλάβω και τέτοια. Τόσα χρόνια μας παρουσιάζεται σαν γραφικούς που κλεγόμασταν με τη διαιτησία και το ένα και το άλλο. Και ο Ηρακλής πρέπει να κλαίγεται, αυτό λέω ρε φίλε. Και ο Άρης και η Καλαμάτα. Να μιλήσω, να τελειώσω. Ξέρετε, μου σου πει Καλαματιανός. Κλαίτε λέει εσείς εκεί πάνω. Εμένα ξέρετε τι έχουν κάνει, λέει. Αχ, δεν με νοιάζει τι λέει ο Καλαματιανός. Όχι, περίμενε. Και αυτό δεν τον νοιάζει τι λέει ο Παοξής. Μα όμως δεν παλιάζει περισσότερο. Γιατί ρε φίλε να μην ανέβει εκείνη η μεγάλη Καλαμάτα τότε με τον πρόεδρο με τα διαμάντια. Να μην κάνει μεγάλη ομάδα, δεν κατάλαβα. Από έφερε τον Ρονάλντο. Και παίζει τώρα, και βέβαια με τον Ρονάλντο, το φαινόμενο, ναι. Και παίζει τώρα η Καλαμάτα στην ΕΠΣ Μεσσηνίας. Ας προσέχαλε. Δεν το κατάλαβα. Ωραία. Πάμε, σ' ακούω τώρα. Ωραία. Λοιπόν, 7 αγώνες με ξένους διαιτητές, 6 νίκες, 1 χ. Μπράβο. Ωραία. Δεν ήμασταν τρελοί τόσα χρόνια, κάτι υπήρχε. Όχι, τώρα έχεις κάνει και ομάδα. Έχεις κάνει και ομάδα. Ήθελες με Ζαφυρίου και Τασιόπουλο, απαιτούσες να νικάς τον Ηρακλή. Του Χατζηπαναγή, του Κοφίδη και του Καραΐσκου και του Παπαγιωάννου του Λάκη. Γιατί... Που είσαι πέντε κλάσεις καλύτερη ομάδα. Καλά. Καληνύχτα. Καλά. Εκεί είσαι ή χάθηκες. Βέβαια ο Χατζηπαναγής σταμάτησε το ποδόσφαιρο και μετά έπαιζε το ασκόπι. Anyway. Εγώ καταλαβαίνεις πως το λέω. Κατάλαβες πως το είπα, Παναγιώτη. Ναι, το ξέρω, δεν είναι ίδια περίοδος. Ναι. Πες το ρε. Ποιο. Του Κωνσταντίνου, του παιδιού, του Κύπριου. Κύπριος, ναι. Του Μιχάλη, ναι, Μιχάλη και τη ομαδάρα που είχε τότε. Αυτό. Κατάλαβες τώρα. Γιατί ο Μητυλινέος όταν έκανε ομάδα του κάνατε όλοι πόλεμο. Και αναγκάστηκε να φύγει. Και στο Μακεδονία Παλάς μου ήρθε πρώτη σειρά να καθίσει ο Καλαφάτης ο Σταύρος. Και φυσικά τον βγάρανε έξω με ευγενικό τρόπο. Ωραία. Γιατί την ομάδα εκείνη του Μητυλινέου με φανέλα ΠΑΟΚ θα μου ζάλιζε στα ούμπαλα εσύ. Θα μου ζάλιζε στα ούμπαλα με την ομάδα του Μητυλινέου. Εμείς τι πόλεμο κάναμε στο Μητυλινέο, ο παδός του ΠΑΟΚ. Και τους χωρεμένους του Κυράστα. Ο παδός του ΠΑΟΚ τι πόλεμο έκανε. Μια χαρά είχε και έκανε πόλεμο. Και το σύστημα, εδώ τότε έσπρωχνε για εμπόδιο τον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Του Ηρακλή. Για να είσαι ο Βιγλάτορας της Βόρειας Ελλάδας. Κατάλαβες τώρα, σε αποστόμασε, κατάλαβες τι γίνεται. Για να είσαι ο Βιγλάτορας της Βόρειας Ελλάδας. Αυτό. Ανέκαθεν ο Χαλίφης, αυτό πουλάει. Στη Βόρεια Ελλάδα ήσουν, ναι. Βέβαια. Βέβαια.
Γιατί η Βέρεια μαζεύει σήμερα 35 άτομα. Η Βέρεια μου κόψει πρωτάθλημα το 88, φίλε. Ενώ η Βέρεια μάζευε για πλάκα, 6.000 κόσμο. Και ο Πιερικός Χίλιο έχω πάει μέσα. Το πρωτάθλημα. Μέσα ήμουνα. Βέρεια, Β' Εθνική, 6.000 κόσμο. Μέσα ήμουνα. Και ποιος θέλει αυτό. Ασλαμά, τώρα σοβαρά. Να φροντίζαν όλες αυτές οι ομάδες να μην γίνουν πλυντήρια και σούπερ μάρκετ για να έχουν κόσμο. Α, σαν ακούω να μιλάει ο Ολυμπιακός για τον Εθνικό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Καλή εβδομάδα. Περιμένουμε κι άλλοι. Πάμε. Μπράβο. Σαν ακούω οπαδό του Ολυμπιακού να μιλάει για τον Ιωνικό και τον Εθνικό. Μπράβο, αυτό ήθελα. Σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Καλά. Έτσι είναι, ρε φίλε, γιατί για τον Εθνικό σε πονάει. Έτσι. Και εμένα με πονάει. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Πώς είναι. Τον Εθνικό, από τον Καραϊσκάκη, ποιο τον πέταξε έξω. Ολυμπιακός. Σε ευχαριστώ. Ο Πάοκ τι κακό έκανε στη Βέρεια, ρε. Σε ευχαριστώ. Τη χι Βέρεια. Με άλλους παίκτες. Το έκλεψε και τον Ιλιάδη τότε και έπεσε Εθνικός. Ορίστε. Τι έκανε. Το έκλεψε τον Ιλιάδη. Ναι. Δεν τον έκλεψε εντός εισαγωγικών από τον Εθνικό. Τι τον έκλεψε, μόνο μεταγραφή ήταν αυτό. Εντάξει. Σαν να σου λέω εγώ, έκλεψε το Βενετίδη από την Ξάνθη. Τον μεταγραφή έκανε. Εντάξει. Τώρα αν λέγεται αφέμαξη. Ωραία, πάμε επόμενη γραμμή. Δεν έχουμε κι άλλους. Παραπέντε είναι. Τέσσερις περιμένουν. Καλημέρα. Θα μας κυνηγήσουν. Πάμε, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ, πάμε. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ, πάμε, ναι. Άντρε, Ασλαμά, μια ώρα. Έχεις τέσσερις από πίσω και αναλώνεσαι στον ίδιο 5 λεπτά. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Μετά δεν προλαβαίνουμε. Έχεις κουραμπιέδες μου μέσα. Λοιπόν, Παπαδόπουλα. Έλα. Τώρα θα έκανα ένα βαθύ αναστεναγμό, αλλά θα σου δώσω αυτή την ικανοποίηση. Καταρχήν με Κώστα Σάρης. Ναι. Διαβάζω σε γνωστό site ρωσικό, παοξίδικων αποχρώσεων, κάτι λέει για δυναστεία του ΠΑΟΚ. Δηλαδή εγώ τη μόνη δυναστεία που ξέρω ήταν με τον Μπλέικ εκεί που έπαιζε και Τζοάν Κόλλινς. Η οικογένεια Κάρινγκτον, έτσι λέγει το Σαββίδης. Είναι όπως ο πατριάρχης του ελληνικού ρόλου. Η κοντζάρεμα θα γίνει Τζοάν Κόλλινς. Ακριβώς, έτσι. Αυτό. Δεν μου λες, επειδή κάποια στιγμή λέγαμε, μιλούσαμε για αν έδινε κόκκινη στο Σάκοφ, θα μιλούσαμε για άλλο παιχνίδι. Γιατί είναι καλοί ξένοι διαιτητές που δεν δίνουν κάτι. Α, μπορεί τώρα, τέσσερα γκολ ήταν οι άλλοι. Για λύπη ήταν. Α, έτσι, έτσι μπράβο, τα τέσσερα. Αλλά κουφίστηκε ο Τσιπλάκης και ο Σερέτς που έμεινε το ρεκόρ των σερών το 6-1. Έλα τώρα. Λοιπόν, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, ένα σοβαρό και ένα αστείο. Θα πω το σοβαρό πρώτα. Τα πρωταθλήματα, μάλλον στα ντέρμπι, ήσουν καλύτερος και ήσουν και τυχερότερος. Στον πρώτο γύρο. Εννοείται. Αλλά τα πρωταθλήματα τα δίνουν τα μικρά μας. Και στα μικρά μας ένας μπροξηματάκι το είχες. Σωστό. Στέλιος Μανολάκης. Έτσι θες να πιστεύεις για να κοιμάσαι ήσυχο στα βραδάκια. Βρε κοιμάμαι σαν πουλάκι κοιμάμαι. Απλά το αρνητικό ξέρεις και τώρα. Για να κλείσω και με το πιο χαβαλέ. Να μάθουμε. Δεν μας ακούει κανένα, στη δυο μας είμαστε. Δυο μας τώρα τους έκλεισε όλους. Ωραία, λοιπόν, δεν θα έχει κανένα μα κανένα αντίκρισμα η νίκη μέσα στην Τούμπα. Αυτό με χαλάει. Ακόμα και. Ακόμα και. Τα λέμε, περιμένω να ακούσω κι άλλα. Στο καλό. Επόμενη γραμμή. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρεις. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Δεν είναι έτσι αγάπη. Λάθος σου τα έχουν μάθει. Τι κάνετε, παιδιά, καλή εβδομάδα. Γιώργος Σταλός. Μπορούμε να κάνουμε μια. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε ανάλυση αγώνα. Ανάλυση αγώνα να κάνεις. Στο χθεσινό. Ναι, στα γρήγορα. Για μένα δεν είσαι καμία τεχνική, κανένα νόημα τεχνική αυτό. Ειδικά στο 1-0 διαλύθηκε το σύμπαν. Τελείωσε αυτό. Ξέρω τι θα πας στα σύμπαντα τώρα. Ναι. Θες να μάθεις. Να μάθω. Γιατί δεν το είδα. Ναι. Εντάξει, σε άλλα βλέπεις. Πες να αποσύρεις. Εσύ μπορεί να κοιτούσες καμιά γκόμενα πέρα τι με νοιάζει. Κοιτούσα όντως τη σερβιτόρα, αλλά... Ναι. Η οποία με ρώτησε για σένα. Με ρώτησε για σένα. Γιατί δεν ήρθε σήμερα ο φίλος σου. Να κοιτά τη χαρά. Έλα. Άσε λίγο να βογγίξουμε κι εμείς. Σαν την πίτσα δεν έχει. Καλημέρα σας. Καλημέρα Γιώργος, σε λατρεύω. Διάβασε Βιτσόσκυλο μήνυμα. Επόμενη γραμμή, δύο περιμένουν και τελευταία. Παιδιά, γρήγορα. Καλημέρα. Ναι. Έλα, γρήγορα. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Γεια σου Μάριο, γεια σου Παναγιώτη. Ο Βασίλης. Γεια σου Ρεμπίλ. Ο Βασίλης είμαι. Μπιλάρα. Βασίλης Παοξής, ωραίος. Πολύ ωραία παρουσία πάντα. Παναγιώτη, τρία είναι τα πρωταθλήματα. Και με τον Ήβιτσα αγόρι μου έπρεπε να το πάρει ο ΠΑΟ. Ναι. Για πες ρε Μάριο, στη γνώμη σου. Με τον Ήβιτς ποιο? Το Βόλο. Με το Σπάθα στο... Με το Βόλο. Και πήραμε το κύπελο με εκείνο τον πέναλτι ας πούμε. Στο πρωτάθλημα θα ήμουν καλός. Δεν κλείσαν οι κάμερες. Τι έγινε στο Καραϊσκάκι, τα ξεχνάμε. Από εκεί αυτό είναι, είναι με το σπάθα στο Χαριλάου. Αυτό Βασίλη είναι με το σπάθα στο Χαριλάου. Συγγνώμη. Όχι βρε αγόρι, βάζω το σπάθα βρε. Τώρα ρε, τρία χρόνια δεν ήταν ο ΠΑΟΚ, πριν τρία χρόνια δεν είχε ομαδάρα. Με Ήβιτς.
και πήραμε το κύπελλο στο Βόλο. Όχι πέρσι, πρόπερσι. Πρόπερσι. Καλά, έχεις μια πολύ καλή, μια καλή ομάδα για τις τρεις πρώτες θέσεις. Εντάξει. Το άξιζα, ρε φίλε. Και η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ, αλλά την είδες στον τελικό. Άσε και τον γκολ που βάλαμε έτσι, το offside. Δεν ήταν ο ΠΑΟ καλύτερος, ήταν ο ουδέτερος. Στον τελικό. Δηλαδή, ναι, δηλαδή. Βρε, αν ο άλλος πάρει το τεράστιο, μετά τι τον νοιάζει ο τελικός τώρα, ρε. Όχι, δεν σε πω. Δεν είναι κριτήριο τώρα ένα μάτς κυπέλου μία που είναι μία και έξω. Που είναι μία βραδιά. Και η περσινή βραδιά ήταν πολύ καλή. Εντάξει, και σε μία χώρα. Και σε μία χώρα που όλοι το ξέρουμε ότι πολλά πράγματα μοιράζονται. Δεν πρέπει να σου στον αέρα τώρα. Εντάξει τώρα. Και μη λε, Μαριέ. Ε, ναι, εντάξει. Μη με κάνει πάλι και με λε πάλι τα ίδια. Α τον αγόρι μου. Αλλάζει ο άνθρωπο. Με τι? Με τη Δράμα όταν πέρα το ποτάδι. 2-2 στη Δράμα, δε. Με ο Σοφαρίζο Λαβάντα. Με Πασεραϊκούς. Πήγαινα έφτηνα. Πήγαινα στην Καβάλα γιατί εγώ ταξίδευα. Με Πιερικό Χίδε φέραμε στην Καβάλα. Κάτσε ρε, εγώ. Α, σε αυτά συμφωνώ. Αγόρι μου, τότε πιο καθαρό ήταν. Τότε πιο καθαρό ήταν. Βέβαια, συμφωνώ. Τότε η Δράμα με σένα έριχνε ξύλο. Έφτιανε αίμα, ρε φίλε. Φιότσε, το άσε με να το λε. Στου πιτσιρικάδε πε το. Στα πιτσιρίκια πε το. Στα πιτσιρίκια πε το. Στην Ξάνθη τότε έτρωγε ξύλο. Έπεσε μπαλάρα η Ξάνθη. Ε, βέβαια, συμφωνώ. Παντού. Συμφωνώ. Ωραία, Μπιλ. Συμφωνώ. Μπιλ, πάντα παίρνει το τέλο, ρε φίλε. Τι ωραία, να κάνουμε, πρέπει να κλείσουμε. Μην τελευταία γραμμή, η επόμενη τελευταία. Αν δεν υπάρχει, ωραία. Δεν υπάρχει, ωραία. Να πω λίγο χορηγό για να διαβάσουμε μετά. Δεν έχουμε μείνει κανένα 2-3. Βυθό ήταν μαζί μα τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Ακού μυρίζει, γεύεσαι βυθό. Πού είναι η τυπαρά αυτή. Αγνώστου στρατιώτη 36 στην Πολύχνη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 66 2376. Ρίξε άγκυρα στο λιμάνι τη γεύση. Όπου με 4 βρουλάκια μπορεί να πιει το τσιπουράκι σου και να φας μια-μια δύο μεζεδάκια. Λοιπόν, μήνυμα του 421. Ο Πεφτούνη γάβρο ήταν από μικρό παιδί. Κολλητό φίλου μου είναι. Οι δικοί μα που γνώρισαν πριν 2 χρόνια την ομάδα. Είναι μαγικό το πάθος τους. Λέει ο Παναής που είναι ΠΑΟΚ. Μπράβο, Παναής, ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι. Όχι, δεν είναι περίεργο. Δεν είναι περίεργο. Όταν φίλε υπάρχει χρήμα, λες εύκολα και βάμος και μάμος και απ' όλα. Γαβροασλαμά, όταν είχε στον Κύπριο, ο ΠΑΟΚ είχε Μπορμπόκι, Βενετίδη, Οκά, Εγκομίτης, Βούρα και Μπάγεβιτς. Και σε τερμάτιζα 10 πόντους πιο ψηλά. Λέει το Ιβιτσόσκυλο. Καλημέρα. Αύριο αυτό. Αύριο. Αυτά. Λοιπόν, ακολουθεί εκπομπή ΠΑΟΚ 25.